Ρίχνει το σηματάκι ο Στάνο. Μπορείτε να καλείτε στο 95-79-283-4-5 για να βγείτε στον αέρα. Παιδιά, θα το πάμε στα 4 λεπτά αυστηρά, γιατί έχουμε ήδη φάει το πρώτο μισάωρο με σχόλια και όλα αυτά. Δεν έχουμε και... είναι... ο... Κώστα, είσαι ήδη στη γραμμή, ε? Είμαι ήδη, φίλε μου. Πολύ ωραία. Οπότε, επειδή ρωτάτε που είναι ο Διονύσης, ο Διονύσης δεν θα είναι σήμερα μαζί μας για τον απλούστατο λόγο ότι εκτάκτως έκανε εκπομπή το απόγευμα. Και μετά έχει να φτιάξει και για το site πράγματα. Οπότε πήγε να ξεκουραστεί. Συμβαίνουν αυτά. Αύριο θα είμαστε κανονικά, θα είναι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, ρίχνει το Στέφανο στο διαλυματάκι που υπάρχει για τις και μισή. Πήγαμε και πάρει 25 και ανοίγουμε γραμμές. Θα κάνει φυσικά και ένα σχολείο και ο Κώστας για το μάτς. Πάμε. Για λέγε ρε και τσιτίδες και εσύ. Εγώ να πω ένα μεγάλο μπράβο στο προπονητή μας και σε όλα τα παιδιά που έπαιξαν και που δεν έπαιξαν, γιατί κυρίως στις επιτυχίες, και είναι μια επιτυχία το να πάρεις οπαλία μέσα στην Ισπανία. Στις επιτυχίες μετράνε πάρα πολύ και αυτοί που δεν παίζουν για το κλίμα και για το πώς κατεβαίνει η ομάδα. Αυτή η ομάδα, σε αντίθεση με ό,τι γίνεται γύρω-γύρω, έχει δείξει και στις άσχημες μέρες της, τέλος πάντων, ότι έχει μια ενότητα στα ποδητήρια και ότι όλοι οι παίχτες και κυρίως τα παιδιά που έρχονται από τον Ολυμπιακό δεν αντιμετωπίζουν τεχνική όπως να αντιμετωπίζουν κάποιοι γύρω, τέλος πάντων, από τον Ολυμπιακό. Να πω σε λυπητήρια σε όσους αναγκάστηκαν να ασκήσουν κείμενα που είχαν έτοιμα ενώπιση και των εκλογών της έπο το Σάββατο. Λες και άμα έχανε η Ελλάδα από την Ισπανία, ας πούμε, θα άλλαζε κάτι. Τέλος πάντων, τα συλληπιτήρια και σε αυτούς που είχαν ετοιμάσει κείμενα γραπτά και να πούνε πράγματα. Θεωρώ ότι έγινε μια καλή αρχή. Είναι πολύ δύσκολος ο όμιλος, αλλά έτσι κι αλλιώς και το 2004, όταν ξεκίνησε το έπος της Εθνικής Ελλάδος, το 2002 μάλλον, πάλι ο όμιλος ήταν τρομερά δύσκολος, γιατί δεν υπήρχαν μέχρι τότε αποτελέσματα που να φέρουν καλύτερες κληρώσεις. Έτσι ξεκινάει και τώρα. Εγώ είχα πει από την αρχή ότι και στην πορεία, παρότι ό,τι και αν έγινε στην πορεία, ότι με το Φαντσίπ, τα παιχνίδια που είχα δει, που πρόλαβα να δω τέλος πάντων στο ΆΚΑ ως φίλαθλος πριν κλείσουν τα γήπεδα, εμένα μου άρεσε πολύ η Εθνική Ελλάδος τότε, που είχα δει, ενώ τα διάφορα μας που είχαν μείνει από την προηγούμενη διοργάνωση που έπαιζε, και ελπίζω ότι βήμα-βήμα θα καταφέρει η Ελλάδα μέχρι το τέλος να διεκδικήσει κάτι. Σίγουρα δεν είναι φαβορή απέναντι στην Ισπανία και τη Σουηδία, αλλά έδειξε και σήμερα σε ένα παιχνίδι που με 78% κατοχή της Ισπανίας, σίγουρα οι ευκαιρίες που έκαναν οι Ισπανοί δεν ήταν ανάλογες. Σε άκουσα που το είπες και εσύ, και νομίζω ότι όποιος είδε το παιχνίδι συμφωνεί. Δηλαδή, καμία σχέση με το παιχνίδι, ξέρω εγώ, που του Euro, ας πούμε, του 2004, το λέω επειδή είχε και το ίδιο αποτέλεσμα και την ίδια, και πήγε και με τον ίδιο τρόπο το σκόρ, δηλαδή προηγήθηκαν οι Ισπανοί και σοφάρισε η Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση με τότε. Σχετικά εύκολα άντεξε αμυντικά η Εθνική. Βρήκε και αυτή την ευκαιρία. Να πούμε και μπράβο στο χειριστή ΒΑΡ, στο διαιτητή, σε όποιον τέλος πάντων έδωσε αυτό το πέναλτι, γιατί είναι πέναλτι, αλλά είναι μια δύσκολη φάση. Νομίζω δεν είχε ΒΑΡ. Ναι. Κάποιος πάντως τον βοήθησε, εσύ ο υπόπτης. Δεν ξέρω. Ναι, δεν είχε ΒΑΡ, sorry. Πάντως για μένα, να ξέρεις, επειδή είναι μαρκαρίσμα στο γόνατο. Στο γόνατο. Και μπορεί να γίνει ζημιά. Ναι, είναι καθαρό πέναλτι. Καταρχάς ο Μασούρας όντως θα μπορούσε να πάθει ζημιά. Όχι. Για μένα είναι και κόκκινη. Ναι, ναι. Για μένα. Ναι, ίσως με βάρνε να γίνονταν και κόκκινη. Γιατί είναι το πόδι. Ενώ έχει διώξει, το κρατάει όρθιο, ναι, ναι, και τον βρίσκει στο γόνατο. Ρε. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν πάνω στη φάση. Είναι και μια δίκαιη τιμωρία για τον αμυντικό. Εντάξει, τέλος πάντων δεν δόθηκε κόκκινη, δόθηκε όμως το πέναλτι, που θα μπορούσε να μην δοθεί, λέω και πάλι. Πάντως σήμερα δεν είναι όμως ότι έχει. Κάνε αυτό που είπε εσύ ότι σα αρέσει το παιχνίδι του Φαντσίπ σήμερα, δεν ήταν ότι μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Άμυνα θα έπαιζε. Δεν μπορούσε δηλαδή να. Να βάλει, ξέρεις, να βρεθεί μπαλά κάτω. Ναι, εντάξει, εννοείται. Δηλαδή δεν έχει κάνει κάτι η Εθνική. Απλά ήταν καλά οργανωμένη πίσω. Μα όλες οι ομάδες του κόσμου να πάνε να παίξουν με αυτή την ομάδα στο γήπεδο τους, παίζουν πίσω. Εντάξει, κοίτα, γενικά σου λέω, εμένα αυτό το πράγμα, το τσούκου τσούκου που να αλλάζεις και να αλλάζεις και να αλλάζεις και να αλλάζεις την μπάλα, είναι κουραστικό από ένα σημείο και μετά. Και άμα δεν σου βγουν οι φάσεις, είναι και εύκολο να αντιμετωπίσουμε από ένα σημείο.
Έτσι. Πρέπει να έχει κάνει 1000 πάσες περίπου. Ναι, νομίζω 900 τόσες. Ναι. Ωραία, και που τις έκανε τις 900 τόσες πάσες, τι είχε και τρομερές ευκαιρίες. Και δεν το ξέρω. Ναι. Αυτά. Οπότε εντάξει, μην καθυστερούμε κι άλλο. Όχι, ναι, να πάμε. Πάμε στους φίλους. Πάντως αυτό μπορώ να σου πω εγώ. Ξέρεις, φυσικά δεν μπαίνουμε, ξέρεις και σε την παράθεση ότι καλά πολλά κείμενα μπορεί να έχουν σκιστεί και από την άλλη πλευρά. Σε παλαιότερα παιχνίδια της Εθνικής. Ότι, συγγνώμη, τι λέω. Ότι λέω. Σε άλλα παιχνίδια της Εθνικής και σε άσχημα αποτελέσματα μπορεί να έχουν σκιστεί και άλλα κείμενα άλλων συναδέλφων. Δεν το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, άντε, έλα, πάμε. Πολύ παλιά, ίσως. Καλά, όχι και τόσο, άντε, έλα, πάμε. Πάμε. Έλα, αδερφέ, 4 λεπτάκια, 3 με 4 λεπτά ο καθένας. Πάμε, έλα, Αλέξανδρε. Έλα, ρε, Μάκη, τι κάνετε, Πομονή. Κώστα. Έλα, Αλέξανδρε. Τι κάνεις, φίλε μου. Καλά, πολύ καλά, φίλε μου. Καλά, χαίρομαι. Χρόνια πολλά, πώς. Λέω να πούμε και χρόνια πολλά, δεν είπαμε, παρότι πέρασε η μέρα. Να πούμε χρόνια πολλά. Ναι, όντως, και εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας και στους υπόγονούς μας που δώσαν την ψυχή τους, τη ζωή τους. Τα πάντα και να είμαστε εμείς τώρα ελεύθεροι. Λοιπόν, η εθνική μας σήμερα ανταποκρίθηκε καλά στην επίθεση της Ισπανίας. Ο Μπακάκης μ' άρεσε. Ο Μάνταλος δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο και ο σωστά βγήκε. Ο Φορτούνης μπήκε και άλλαξε έτσι λίγο το παιχνίδι, κράτησε μπάλα. Εκεί πέρα που πίεσε στο τέλος και κέρδισαμε δύο πλάγια και χρόνο. Ο Παπαδόπουλος ήταν πολύ καλός, έκοβε, όπως και ο Μπακάκης. Εντάξει, η Ισπανία ήταν για τον Αμυθαμικόλ, ήταν δηλαδή, θα καταργούσαμε τη λογική μας με τον Αμυθαμικόλ, γιατί είναι πολύ δύσκολη η ομάδα. Αυτά περήφανος και για τον κόλ του Μπακρασέτα. Για μένα, φίλε Ρακλή, πιστεύω ότι είναι κόκκινη κάρτα, γιατί θα μπορούσε ο Μασούρας να πάθει και άσχημο. Τώρα έχει βρει γεμάτο στο γόνα τώρα. Ναι, ναι. Μα λίγο μήπως υπερβάλλει ότι είναι απέναντι τάξη την πιθανή και διακοινού οφθαλμού. Αλλά θα τόσο να πάθει ρουπλέ και θα μπορούσε να πάθει κανένα μηνύσκο, να μην λέω και εγώ τώρα τέτοια. Λοιπόν, αλλά ανταποκρίθηκε πολύ καλά. Η ομάδα μας είναι πολύ χαρούμενος. Λοιπόν, για να τα λέω γρήγορα, φίλε Κώστα, σήμερα στο μπάσκετ μια αποδεκατισμένη ΑΕΚ δεν έφταναν. Παίζαμε με ψευτο πεντάτη ορμούσης δηλαδή, με πολλά χαμένα επιθετικά rebound της Νίσνη. Η Νίσνη ήταν πολύ καλή ομάδα, πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια νίκη νομίζω για να αποκριθούμε. Τι θέλουμε? Κώστα. Δεν είναι σίγουρο ότι και με μια νίκη θα προκριθούμε. Α, ναι, αναλόγως και τα αποτελέσματα των άλλων. Ναι, παίζουν ρόλο και τα άλλα αποτελέσματα, αλλά είναι κρίσιμο τέλος πάντων τι θα κάνει η Νίσνη με τη Στρασμπούρ. Τι θα κάνει και η Στρασμπούρ στο άλλο το παιχνίδι που έχει να δώσει και αυτή με τους, και με τους Τούρκους, εκτός από αυτό με την Ίσνη. Με ποια, με την Τόφα. Για αρχή η ΑΕΚ πρέπει να νικήσει στην Τουρκία και αν δεν νικήσει να χάσει με κάτω από 9 πόντους. Με ποια ομάδα στην Τουρκία, με την Τόφα. Ε? Με ποια ομάδα στην Τουρκία. Αφού με την Τουρκία δεν έχουμε δηλαδή, πώς θα παίξουμε με την Τουρκία. Α, Τουρκία, οκ. Δεν μόνο την ομάδα μου, γι' αυτό. Εντάξει. Ναι. Και λέω αυτό και τελειώνω. Και ένα τεράστιο μπράβο στον... Το έχω ξαναπεί και θα το λέω. Ερακλή, τελειώνω. Έχεις 25 δευτερόλεπτα γιατί έχω βάλει χρονόμετρο. Ωραία. Εντάξει, γιατί έπαιζε μέσα ο χρόνος. Μίλησαν και φίλοι, λοιπόν. Και δημοσιογράφοι, ενώ. Λοιπόν, Κώστα, ένα τεράστιο ευχαριστώ να πούμε στον Παπαθαμάτη, ο οποίος έχει κάνει πολλή δουλειά. Έχει φέρει παιχταράδες. Αν και χτύπησε πάλι ατυχία. Ο Λέμος ψυχάρα, έπαιξε με μισό πόδι στην ουσία και πάμε προς βολταχώς για τους 4 και προς βολταχώς για το ευρωπαϊκό, έτσι. Ναι. Κατά μεγάλο, πώς το λένε, κατά ένα μεγάλο βαθμό έχουμε διασφαλίσει την πρόκληση, μας έχουν κάνει χαρούμενοι μάκες και προχωράμε έτσι μόνο ΑΕΚ, παιδιά. Καλό βράδυ. Έγινε Αλέξανδρε, πρέπει να προχωρήσουμε. Γεια σου Αλέξανδρε. Πάμε στον επόμενο φιλό. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καταρχήν χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή. Ο Γιώργος, έχω πρόβλημα με την ώρα. Φίλε Ηρακλή. Α, τι κάνεις? Καλά Ηρακλή μου, καλά αγάπη μου εσύ. Για χαρά. Φίλε Διονύση και φίλε Κώστα.
Αφορμή του τηλεφωνήματος δεν ήθελα να πάρω και έχω καιρό να πάρω και αποφεύγω και όταν είναι και μερικά άλλα άτομα να παίρνω. Αλλά μου κίνησε την περιέργεια μετά από αυτό το αποτέλεσμα να βγαίνουν και να λένε για συλληπιτήρια, για κείμενα. Όχι, εγώ το είπα, δεν βγαίνουν και λένε. Για το ότι για την ΕΠΟ τι έχουμε να πούμε, ότι μόνο ο Ολυμπιακός φαίνεται ενδιαφέρεται για την ΕΠΟ. Ενώ καμιά άλλη ομάδα, η ΑΕΚΟ, πάω, ξέρω, δεν είπα για ΕΠΟ και ομάδα δεν ενδιαφέρεται. Αυτό το Ολυμπιακό μένος, ότι όλα αυτά οι Ολυμπιακός... Ναι, δεν είπα για Ολυμπιακό, ούτε είπα ότι φταίει για κάτι Ολυμπιακός. Το κύκλι του Ολυμπιακού. Το βασικά σήμερα... Τελός, ούτε Αλτσχάιμερ έχω. Είδαμε ότι κατά σύμπτωση και το πέναλτι το κέρδισε παίξει του Ολυμπιακού. Ναι, όχι, το είπες. Είπες συγχαρητήρια στα παιδιά του Ολυμπιακού που αγωνίζονται έτσι όπως αγωνίζονται στην εθνική και καλά. Εν αντιθέσει με κύκλους του Ολυμπιακού. Πού το είπες, δεν είπες κάνω λάθος. Όχι, βεβαίως το είπα, ναι. Βεβαίως το είπες. Λοιπόν, και θέλω να πω λοιπόν ότι μόνο ο Ολυμπιακός ασχολείται για την ΑΕΑ, για την ΕΠΟ, η ΑΕΚΟ, ΠΑΟΚ δεν ασχολείται. Για όλα και για το σεισμό της Ελλάδας. Όχι, φυσικά και ασχολείται η ΑΕΚ, η ΠΑΟΚ. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τον Αβγενάκη εδώ και καιρό. Άκουσα δύο Σάββατα πριν και ήθελα να παρεύω, αλλά δεν μπορούσα, στο φίλο τον Κώστα τον Μιαούλη και στο φίλο τον Τάσο, όπου είπαν ότι ο Αβγενάκης επίτηδες καθυστερεί να ξεκινήσουν τα ερασιτεχνικά σωματεία, γιατί αυτό το κάνει και μάλιστα του φίλου του Τάσου του φάνηκε περίεργο, γιατί αντιβαίνει για το handball της ΑΕΚ που προχωράει κλπ. Μα ρε παιδιά, υπάρχει και το πόλο των αντρών, υπάρχει το πόλο γυναικών που είναι στο Final Four του Ολυμπιακού, υπάρχει το μπάσκετ των γυναικών. Είναι μόνο αυτό που σου πω, δεν το γνωρίζω, δεν το έχω ακούσει και δεν νομίζω ότι υπάρχει και τέτοιο πράγμα, γιατί δεν αποφασίζει ο Αβγενάκης για το συγκεκριμένο πράγμα. Ποια πρωταθλήματα θα υπάρχουν και ποια όχι. Είναι θέμα γι' αυτό, γιατί είχε βγει ένας φιλοακροατής και είπε αυτό το πράγμα και πιάστηκε ολόκληρη κουβέντα, όπως και ο φίλος ο Κώστας ο Μιαούλης το υπερθαμάτησε. Υπάρχουν άλλα πράγματα, είπε τον κύριο Βιενάκη, για το συγκεκριμένο, πάντως σε ό,τι με αφορά προσωπικά δεν έχω πει κάτι τέτοιο και δεν ξέρω αν έχει υποθεί και έτσι, δεν το ξέρω. Προχτές έχει ακούσει. Υποθεί. Και προχτές μάλιστα ο φίλος ο Κώστας Μιαούλης, σύμφωνα με πληροφορίες και ρεπορτάζ του έγκριτο, εγώ το σέβομαι, τον εκτιμώ και τον αγαπάω, γιατί έχει τη λογική και ξεχωρίζει από πολλούς δημοσιογράφους, είπε βάσει πληροφοριών δικό του, ο Ζαγοράκης έχει δεχτεί πιέσεις, αλλά τελικά δεν ενέδωσε. Θα ήταν καλό να μας έλεγε ποιες πιέσεις έχει δεχτεί ο Ζαγοράκης από τον Αβγενάκη ή από κύκλους εκεί του Υπουργείου. Και δεν έδωσε. Τι πράγματα είναι, τι σάνο είναι ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Ξεκολλάτε λιγάκι ρε παιδιά. Ρε Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Πάνω σε αυτό που είπες, το είπε ο Μιαούλης αυτό. Βεβαίως. Θα πάρε το Σάββατο που έχει υποκπομπεί ο Κώστας, μη σε απαντήσει. Θα τον πάρω, αλλά ρε παιδιά, να μην λέγονται τέτοια πράγματα. Όπως και ότι ο Αβγενάκης δεν προχωράει τα τεχνικά αθλήματα, τον αθλητισμό, γιατί θέλει να καθυστερήσει το χάντμπολ, δεν έχει αγώνες στο χάντμπολ, ενώ προχωράει στην Ευρώπη και λοιπά. Βέβαια πάντως δύσκολο να έχουν πει τέτοιο πράγμα. Το πόλο των γυναικών, το μπάσκετ των γυναικών, οι βουλιαγμένοι και λοιπά δεν έχουν αυτά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ένα χάντμπολ έχετε ρε παιδιά, ένα. Και κάποτε είχατε και την ποδηλασία. Ναι, φυλάκια. Αυτά μην τα λέτε σήμερα. Πρώτον, και δεύτερον, δεν σας τιμά η ειρωνία. Όχι, εσύ είσαι πιο ειρωνός από μένα, φίλε Κώστα, και ξέχασε το αυτά. Ναι, δεν σας τιμά να λέτε ότι έχετε ένα χάμπο. Είναι η επιτομή της ειρωνίας είσαι. Άντε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να σε καλά, Γιώργο μου. Πάμε στο ρεπορτάζ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά, Γιώργος από Λονδίνο. Γεια σου Γιώργο. Έχω μιλήσει πολλές ώρες. Πώς είστε? Γεια σου Γιώργο. Μια χαρά. Είστε τελικά Ηράκλη που λέγαμε για ταξίδια. Αυτό δεν γινόταν αφού θα έπρεπε βασικά ενημερώσει Άρσεναλ. Θα έπρεπε να μείνεις δέκα μέρες καραντίνα. Θυμάσαι, στο είχα πει, ήταν χαμός ρε εσύ τότε. Ήταν χαμός. Όχι, ψάχναμε. Κοίτα να δεις, υπήρχε στα PLF που έπρεπε να φτιάξει στο Λονδίνο για την Αγγλία. Υπήρχε μια κατηγορία που έγραφε BBC Sportcasters ότι αυτοί εξαιρούνται από την καραντίνα. Okay. Ξέρεις, άμα το γιατί που είχα ψάξει, ποια επαγγέλματα ας πούμε, μπορούν να έρθουν για να, και να μην χρειαστεί να μπουν σε ξενοδοχείο. Αλλά δεν έγραφαν μέσα για δημοσιογράφους και ήταν κάπως φλού η κατάσταση και δεν γινόταν να το ρισκάρει κάποιος. Μας ενημέρωσε και η Άρσεν, αλλά δεν ανέβηκε ούτε ένας δημοσιογράφος του Ολυμπιακού. Ναι, το ξέρω, το είδα. Ναι. Δεν έμαθα τελικά. Δηλαδή και η μετάδοση από την Κοσμοτέ είχε γίνει από στούντιο, δεν είχε γίνει από, ναι, από το γήπεδο. Ηρακλή, η ομάδα όσους δήλωνε πέρναγαν ή έπρεπε να υπήρχαν. Πηγαίνουν κατευθείαν επειδή είναι. Συγκεκριμένες ιδιότητες. Ναι, συγκεκριμένες. Δηλαδή ταξίδεψε η ομάδα, πήγε κατευθείαν ξενοδοχείο, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είχε δηλαδή και ότι
κόβε βόλτες γύρω-γύρω στο Λονδίνο. Λέω ρε παιδί μου, σε μια υποθετική περίπτωση ότι έλεγε η ομάδα ότι έρχονται και πέντε δημοσιογράφοι που θα είναι με την αποστολή. Θα έπρεπε, επειδή εντάξει δεν γίνονται τώρα λόγω COVID να μπούμε στο τσάρτερ, θα έπρεπε να μείνουμε στον ίδιο χώρο με την ομάδα. Να είμαστε σαφούς κάπως στο NBA. Α, okay. Δηλαδή δεν μπορούσαμε εμείς να πάμε σε άλλο ξενοδοχείο. Και... γιατί κοίτα, ο Κοσμοτέ, επειδή είναι και, είναι και επίσημο. Ναι, βέβαια. Μιλάω τώρα για τα παιδιά, γιατί αυτό ήταν το πιο περίεργο, χωρίς να θέλω να μειώσω εσένα ή τα άλλα παιδιά. Όχι, έχει δίκιο, είμαι ο χορηγός. Βέβαια, ναι, πληρώνει. Το πιο περίεργο, ρε παιδί μου, είναι ότι δεν επιτρέπει ούτε στο επίσημο κανάλι. Και δεν μπορούσε να κάνει κάτι η UEFA για αυτό, να ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, θα έπρεπε κανονικά. Το μόνο που σκέφτομαι εγώ ήταν ότι θα μπορούσες να μείνεις. Δηλαδή, ας πούμε, η κατ' εξαίρεση όταν έπαιξε η ΑΕΚ στην Ουκρανία. Ναι, που είχε ανέρθει μαζί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στο τσάρτερ της ομάδας. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι, θα έπρεπε να μείνει και στο ίδιο ξενοδοχείο πλέον, εκεί στην Αγγλία. Να ήταν, ξέρεις, όλη αυτή τη φούσκα και να είμαστε σαν μέλη ομάδας. Που δεν ήταν εύκολο αυτό το πράγμα να συμβεί και δεν μπορεί να το ρισκάρεις. Γιατί μου τη δώσει εμένα και κόβω καμιά βόλτα. Ναι, ναι, και μετά να κόλλεγες κανένα. Ναι, μα δεν είναι τώρα. Δεν ξέρω, δεν βλέπεις παιχνίδι. Κατάλαβες, σου λέει, δεν το κάνεις κιόλα. Δεν το κάνεις και από μόνος. Έλα, ρε Γιώργο. Που λέτε, ας πάμε στα της εθνικής. Έχω ένα προβληματισμό, διότι βλέπω έτσι πολύ διδραμικά σχόλια και προφανώς και πρέπει να είναι για το αποτέλεσμα. Αλλά σίγουρα για μένα όχι για την εμφάνιση. Διότι η εμφάνιση είχε το εξής πρόσωπο. Είχαμε προφανώς μια αμυντική στάση όπως θα είχε κάθε ομάδα στη Γρανάδα αν έπαιζε την Ισπανία. Έτσι. Είναι προφανές αυτό και λογικό. Από εκεί και πέρα υπάρχει φοβερή αδυναμία στο να αναπτύξουμε παιχνίδι. Και εδώ έρχεται το ερώτημα. Έχει αξία αυτή η νίκη που κάναμε σήμερα, αν δεν μπορέσουμε να νίκη. Καθαρίσουμε αυτό που πρέπει. Ισοπαλία, μπερδεύτηκα. Έχει νόημα αυτό θα αν το δεν δεις... μπορέσουμε να καθαρίσουμε αυτά που πρέπει να καθαρίσουμε. Μα το βασικό τώρα δεν θα καθαρίσουμε, δεν θα έχει. Αν τους καθαρίσουμε, θα έχει. Ναι, βέβαια. Προφανώς. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή βλέπω ότι παρουσιάζει. Το κακό είναι, φίλε, ότι και ο Μίτρογλου ακόμα δεν είναι. Δηλαδή δεν έχει center for η ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Αλλά εκεί τι να κάνεις τώρα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Γιατί δεν βλέπουμε το Γιακουμάκι δηλαδή βασικό. Γιατί να μην τον δούμε. Να δούμε τι θα γίνει. Τι να σου πω. Μπορείς το επόμενο παιχνίδι να παίξεις. Εντάξει, και σήμερα παίξαμε με false nine, ok. Θέλαμε μια αμυντική προσέγγιση κτλ. Λογικό, ωραία. Τώρα με την Γεωργία. Μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι. Κοίτα γενικά. Παίχτης ο οποίος μπορεί να σου δημιουργήσει πολύ. Κάκα τα ψέματα το Φορτούνης. Ο Φορτούνης δηλαδή στη μέρα του μπορεί να σου κάνει παπάδες. Ακόμη ας πήχε κόντρα την Τετάρτη με την Γεωργία. Ναι, το φόρο όμως είναι το βασικό. Αλλά πρέπει το φόρο και να κρατήσει και να σπάσει και πάλι. Ο Μίτρογλου, ο κανονικός Μίτρογλου είναι ιδανικός για αυτό το παιχνίδι. 100%. Αλλά εντάξει τώρα δεν είναι πώς είναι. Ναι. Το θέμα είναι το εξής όμως. Παίζοντας σε όμιλο μικρό, γιατί δεν είναι, είναι μια λιγότερη ομάδα από τους υπόλοιπους ομίλους, δεν είναι πολλά τα κουκιά. Δηλαδή, ας πούμε, μάνι το μάτς με τη Γεωργία είναι από τα πιο σημαντικά για την πρόκριση. Γιατί η πρόκριση θα παράζει, εννοώ, για να είμαστε ρεαλιστές. Ναι, είναι σημαντικό. Είναι από τα μάτς που λες, για την οικονομία του ομίλου, ότι πρέπει να κερδίσεις. Δεν το πρέπει. Ακριβώς. Και δεν ξέρω, εμένα με αγχώνει. Θεωρώ ότι η ομάδα δεν έχει μεσοεπιθετικό πλάνο καθόλου. Δηλαδή δεν βλέπω αυτή την υγεία που παρουσιάζεται στο κατά πόσο είναι έτοιμη η ομάδα να παρουσιαστεί έτσι μεσοεπιθετικά ικανή για να πάρει σίγουρα αυτά τα 4 παιχνίδια εντός εκτός με Γεωργία και Κόσοβο. Αλλά μακάρι, ελπίζω. Okay, Γιώργο. Ελπίζω. Παιδιά, ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και από τον Γιώργο στο Λονδίνο, πού πηγαίνουμε, ρε Στέφανε? Έχεις τον υπόμπλα, αλλά πού? Ναι. Καλημέρα. Α, στο Βασιλάκι. Τι κάνετε? Λέγε, αγόρια, χρόνια πολλά. Γεια σου, Βασιλάκι, χρόνια πολλά. Γεια σου, Βασιλάκι. Ηρακλή. Έλα, αγόρι μου. Συγγνώμη, προχτές που μίλησα έτσι. Πού, μωρέ? Ε? Πότε μίλησες εσύ? Τότε που σου μίλησα. Εμένα. Που ήταν και με τον Διονύση. Δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν σε παρέξω ποτέ, ρε. Σου λέει για το Γκουλί. Εμένα. Και τι είναι, φαν. Λοιπόν. Πού έλεγε ο Γιακουμάκος. Ο Γιακουμάκος. Οικονομάκος που λέω. Ναι. Δεν πειράζει, μην ασχολείσαι με αυτά, Βασίλη. Δεν σε παρεξηγώ εσένα ποτέ. Τέλος πάντων. Και έτσι. Γεια σου, φίλε. Τι κάνεις? Καλά, Βασιλάκη μου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσένα. Και στους Έλληνες. Όσα πάλι χάσαμε. Στο μπάσκετ. Ναι. Χάσαμε, ναι. Πρέπει να κάνουμε ένα ευκαιρία, ρε Κωστά.
Όλοι οι τραυματισμοί. Με όλα αυτά που γίνανε, τι ευχαίλε. Εδώ πέρα πρέπει μόνο να πηγαίναμε στα αεροσόλυμα. Αλλά είναι δύσκολο ακόμη. Τέλος πάντων, θέλω να σε ρωτήσω, Κώστα, κάτι. Για ρώτα με, Βασίλη. Ο Σλότε, πότε πρόκειται να... Κοίτα, ήταν για 1,5 μήνα, έχουν περάσει 15 μέρες, θα αργήσει ακόμη. Για μένα δεν μπορεί να πάρει... Τι το... θλάση έχει, τι έχει. Θλάση δεύτερου βαθμού, ναι. Και είναι και βαρύ κορμί. Ναι, στις βαθμιβολίστες είναι πιο δύσκολο. Mm. Λίγο, δεν μπορεί να πάει το... Δεν μπορεί, Βασίλη, που το σε τσάπος λίγο έχει κλείσει το ρόστερ. Όσους μπορούσαμε να βάλουμε, το καλοκαίρι, λέω, ρε Κώστα. Ε? Το καλοκαίρι. Γιατί για μένα πρέπει να κρεμάσει τα παπούτσα ο Σλότε, να μπει στο τάκ. Σκάουτι κάπου να τον βάλουν αυτό το παιδί. Άρε, Βασίλη. Φτιάχνεις θέσεις, ρε Βασίλη. Ο Σλότε και ο Ράφορντ. Ποιος? Ο Ράφορντ. Αυτόν που έχουμε, το Ράφορντ, που λέγεται Ράφορντ. Δεν καταλαβαίνω, Βασιλάκη, sorry. Το Γκάρ. Το 5. Είναι ο Μορέιρα. Όχι, το 4, το Ράφορντ που λέγεται. Το μαύρο. Ο Μόζες. Όχι ο Μόζες. Ο κοντός που έχουμε. Ο Μέικον. Ούτε. Ο άλλος. Α, ο Λάκφορντ. Ναι, πρέπει να κρεμάσει τα παπούτσα. Και ο Λάκφορντ. Να μπουν στο σκάουτι. Τι γίνεται. Τους έβγαλε σύνταξη όλους. Πρέπει να... Ξέρεις πως το έχουν γίνει τα πόδια του... του Σλότε. Δηλαδή, να μην πάθει μεγαλύτερη ζημιά αυτό το παιδί. Είμαστε, να μην είμαστε και ρατσιστές. Για μένα πρέπει να... Ο Μάκης, επειδή θα τον βοηθήσω, θα πηγαίνω στα γήπεδα και να πάω να λένε ότι θέλουν οι επιστήμονες και οι υπόλοιποι, θα πάω να του δίνω και λεφτά του Μάκη να κάνει μεταγραφές. Γιατί τον αγαπά τον άνθρωπο, γιατί τον... κάποιοι τον γκράζουνε, δεν πειράζει. Την ΑΕΚ θα την κάνει η Βασίλισσα, επειδή το θέλω εγώ και ο Μάκης. Έγινε ρε Βασίλη. Και θα φέρει και το Βικ Χάντερ. Εντάξει. Στείλει και τα φυλάκια. Ε? Στείλει και τα φυλάκια, γιατί πάμε μέσα στο τετράλεπτο αυστηρά, Βασίλη. Τέλος πάντων, θέλω να πω στον Κώστα ότι στον ποδόσφαιρο δεν βλέπω τίποτα. Πρέπει να σοβαρευτεί λίγο, να βγάλει τα λεφτά, γιατί κάποιοι Έλληνες το λένε καβούρια και δεν θέλω να το λένε, γιατί τον αγαπώ το Μελισσάνιδη, να βγάλει τα λεφτά και να κάνει η ομάδα του μέλλοντος. Θέλει ένα στόπερ και ένα χαφ, Κωστά. Ο Μάνταλος δεν τον έχω πιστοσύνη. Και γυλάκια και φυλάκια στα κορίτσα. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Γεια σου, Κώστα μου. Λοιπόν, γεια σου, Κλάρα. Γεια σου, γεια σου. Ναι, ρε φίλε, έχει δίκιο και ένας φίλος Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για το μπάσκετ, αλλά για να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω δει το παιχνίδι, γιατί ερχόμουν εδώ για να δω το μάτι της Εθνικής. Γιατί μου πάνω ότι δεν θα ήταν ο Διονύσης. Και ο Διονύσης που τότε δηλαδή δεν είναι εδώ μαζί μας. Δεν ξέρω αν ο Κέτσι το έχει δει καθόλου να πει κάτι. Όχι. Ναι. Και γράφει ένας φίλος ότι ο Κάτας λέει: ήταν λέει Βεχταράς, αλλά δεν κάνει για προπονητής, αλλάζει ολόκληρη πεντάδα κάθε δύο λεπτά. Μάλιστα, οκ. Okay. Και ένας άλλος φίλος. Εντάξει, πάντως κοίτα τώρα, ήταν και δύσκολο παιχνίδι τώρα του Βάμπου. Ναι, ρε, είναι σε φοβερή κατάσταση η ΕΦΕΣ, έχει ανέβει πολύ. Και ξέρεις τι, δυστυχώς ή ευτυχώς, τέλος πάντων, αυτές οι ομάδες έχουν ξεφύγει λίγο. Είναι τρεις-τέσσερις ομάδες που έχουν ξεφύγει από το επίπεδο που δυστυχώς έχουν τώρα. Ή ευτυχώς για άλλους έχουν τώρα ελληνικές ομάδες. Ναι. Κοίτα. Η ΕΦΕΣ δηλαδή από τότε που πήρε μπρος. Ναι, η ΕΦΕΣ έχει κάνει ένα τραγικό ξεκίνημα που έλεγε στο σημείο ότι δεν θα μπει οχτάδα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι, έτσι. Και με το που πάτησε γκάζι, δεν έχει σταματήσει. Το ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το μπάτζετ και το γεγονός ότι μπορεί να κάνουν αυτές οι ομάδες και κινήσεις και διορθωτικές, αλλά όχι τώρα να φέρουμε ένα παίχτη για να καλύψουμε ένα τραυματισμό. Φέρουν παίχτη που μπορεί να είναι πεντάδα τους κατευθείαν. Δεν έχει.
Δυστυχώς αυτά τα έκανε. Κοίτα, εδώ και 4-5 χρόνια είναι δεύτερη ταχύτητα οι ελληνικές ομάδες. Τρία χρόνια δηλαδή είναι δεύτερη ταχύτητα. Εγώ αυτό λέω. Εντάξει, γιατί θα έχει και το διάλειμμα ο Στέφανος. Και έτσι νομίζω πρέπει και να κρίνονται, γιατί κάπου είναι και άδικο. Μα θα σου πω ένα πράγμα. Ότι αυτό που έκαναν οι ελληνικές ομάδες το 9, το 10, που είχαν τα τρομερά μπάτζετ, αυτό συνέβαινε. Όταν δεν υπήρχε, ας πούμε, η ΕΦΕΣ. Όποιον παίχτη θέλανε, τον περάνε. Ναι. Δεν τον περάνε. Πρώτη γραμμή. Δηλαδή, που έχω πει άπειρες φορές ότι ο ημιτελικός του Βερολίνου πρέπει να είναι ίσως το πιο ακριβό παιχνίδι που έχει γίνει στην Ευρωλίγκα. Από πλευρά συμβολέων και ρόστερ. Το τι υπήρχε και το τι. Δηλαδή, ο αναπληρωματικός ψηλός. Δηλαδή, ήταν αναπληρωματικός στον Ολυμπιακό π.χ. ο Βούσιτς. Θα έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο για τον πάγκο. Εσύ εδώ είχε ο Παναθηναϊκός Διαμαντίδης, Πανούλη και Σάρας μαζί. Και Νίκολας. Ναι, οπότε θυμάμαι άλλη μια φορά που το είχα πει, είχες φύγει τον Νίκολας που όντως είναι παιχταράς, αλλά τώρα αυτή η τριάδα τώρα. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι ο Σπανδούλης πήγε μετά στον Ολυμπιακό μόνος του, χωρίς αυτούς τους δύο και άλλαξε την ιστορία του. Μα σου λέω, στο 9 ο Ολυμπιακός είχε Παπαλουκά, είχε Μπουρούς, τι δεν υπήρχε, είχε Τσίλντρες, τι χαμός γινόταν. Ναι, ναι. Glazer, νομίζω ότι ήταν πιο μετά. Μπερδεύεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κώστα, εδώ είσαι, δεν έχει πέσει. Εδώ, ναι. Γιατί τώρα αν έχει πέσει, θα έχουμε ένα θέμα να σε περάσω από εδώ. Λοιπόν, δεν έχω ιδέα. Α, ξέρεις, Στέφανε, εντάξει. Μπορείς να πέσεις ελεύθερα. Έλα, ρε, Στέφανε. Είναι Στέφανος, οπότε εντάξει. Θα μου πεις εμένα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Συνεχίζουμε τα 3-4 λεπτάκια. Πάμε. Τι κάνουμε? Και πώς. Τι γίνεται, πώς πάτε? Ήρεμα, φίλε. Για αυτό το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο άθλημα στον κόσμο. Έρχεσαι ένα-ένα χωρίς να έχεις κάνει τελική προσπάθεια. Μα γίνεται. Γιατί και το πέναλτι δεν είναι ότι το κέρδισε προσπαθώντας να κάνει κάτι. Απλά ήταν εκεί. Έτσι να είναι εκεί. Καλά, δεν λες που δεν χτύπησε πάντως. Έτσι πως πήγε όλες. Εντάξει, το μαζεύει το πόδι άλλος, δηλαδή. Μόλις το μαζεύει το πόδι. Όχι, φίλε, δεν νομίζω ότι το μάζεψε. Το κράτησε, το κράτησε όρθιο. Αν το δεις, το μαζεύει το πόδι τώρα. Βέβαια, για φαντάσου τώρα αυτό το πέναλτι θα δεν σε κανένα τέρμι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού θα γίνει. Όλοι πέναλτι θα λέγανε. Ναι, καλά, σίγουρα. Εντάξει, θα βγαίνανε οι μαϊμούδες. Μα πέναλτι ήταν. Πέναλτι ήταν, ρε Κίβος. Ποιες μαϊμούδες, άνθρωπε. Πέναλτι ήταν. Για μένα πέναλτι. Η συζήτηση θα γινόταν για αυτό που είπε ο Ηρακλής, επειδή δεν δόθηκε κόκκινη. Για μένα είναι κόκκινη. Για μένα. Και επειδή μου έχουν στείλει και 2-3 φίλοι του Παραθυνιακού που μου λένε για τη φάση του Καμπαρά στο Καρασκάκι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ το έχει παρατεταμένο και το έχει κρατήσει. Όλες τα πάνω βρήκε την μπάλα και μετά πάτησε τον παίχτη κατευθείαν. Εδώ έχει κάνει τάκλιν, έχει διώξει την μπάλα και συνεχίζει όπως έχει φύγει με το πόδι ψηλά. Δηλαδή το έχει εκεί το πόδι. Τι ήθελε να κάνει. Κάτσε να είμαστε. Γιατί μου λέει άλλα έλεγε τότε. Και επίσης, Στάσο, δεν σου τρώω το χρόνο. Γιατί εγώ τα απαντάω στα περισσότερα μηνύματα, μου έχει φαγωθεί ένα ότι πονάς. Έχεις βρει άνθρωπο, ο οποίος ειλικρινά σου μιλάω, δεν με απασχολεί είτε αν θα περάσει ή αν θα αποκλειστεί. Ειλικρινά σου λέω, δεν με πονάει δηλαδή. Και γιατί να με πονέσει δηλαδή που ήρθε να είναι η εθνική. Όχι, εντάξει, καταρχάς επειδή έχουμε κάνει πολλές εκπομπές μετά από παιχνίδι και στις άσχημες μέρες εθνικής δεν έχεις. Το ίδιο πράγμα έμεινε για μένα. Ναι, δεν. Ξέρεις, τέλος πάντων. Όχι, μα είναι το ίδιο. Την ίδια στάση τέλος πάντων. Μα έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, αδερφέ. Δεν με απασχολεί δηλαδή, δηλαδή τόσο τρελά. Το έχουμε συζητήσει και στον αέρα αυτό το πράγμα για την εθνική. Μα εγώ το έχω πει άπειρες φορές και για να τελειώνουμε. Ότι έχω μεγάλωσα τη γενιά που ήθελα να βάζει τον κόλλο Αναστόπουλος και όχι ο Σαραβάκος. Όπως και κάποιοι Παναθηναϊκοί θα θέλαν να το βάζει ο Σαραβάκος και όχι ο Αναστόπουλος. Δηλαδή όταν άκουγα που αν δεν βλέπαμε το παιχνίδι, δεν το είχα δει, δεν ξέρω τι μπορεί να έκανε, αλλά κάποιος έβαλε τον κόλλο. Τι να κάνουμε τώρα. Να το αναλλάξω στα 46 μου δεν αλλάζω. Λοιπόν. Πάντως η σημερινή εμφάνιση είναι αντίστοιχη της ημέρας. Δηλαδή. Κολοκοτρώνητες, καρεσκάκηδες, παιδιά κρατάτε. Εντάξει, αυτό είναι προς τη μήνυ τους πάντως, άμα αυτό που λες. Όχι, ρε, απλά ξέρεις, ήταν λίγο πρόβλημα, παρά ήτανε. Δηλαδή αν αυτός ο προπονητής πληρώνεται για να παρουσιάσει αυτό το θέμα, ας πάρουμε το Σύλμα Καφαδόπουλο καλύτερα, που είναι και πιο ειδήμος αυτό το πράγμα. Εντάξει. Σίγουρα ο Σούλης με την Ισπανία θα τους είχε κλείσει. Ή κάποιος άλλος ο κομμάτι. Πάντως δεν έχασαν ευκαιρίες. Εγώ γιατί επειδή το δω, μάλιστα άλλες φορές δεν τα βλέπω καν. Ευκαιρία δεν είχε. Πάει στο, δοκάρι, στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Ωραίο σου.
και, μια, και ένα γύρισμα στο δεύτερο. Φοβερή εκτέλεση και ο Μωράτα πάντως. Και το κατέβασμα. Επειδή είπαμε και για center forward, ναι, όλο το. Και το κατέβασμα. Είναι. Και το κατέβασμα τρομερό. Δυστυχώς που λέγατε πριν ο Μήτρογλου ακόμα. Ναι, να δούμε έπαιξε... και να δούμε και αν, να δούμε και αν. Μα δεν είναι έσκουσα τώρα, δύο μάτς έπαιξε αμέσως να... Χτύπησε. Τραυματίας τώρα, όχι το 85. Τράβηγμα στο 20 λεπτό. Που αυτό είναι καθαρά θέμα αγυνασίας. Ποιο δεν σ' άκουσα, δεν είναι, τι είπες τόσο. Για το Μήτρογλου, ρε, εσύ. Ναι, μα, είναι, δηλαδή, μα είναι βαρύς ο Μήτρογλου. Δεν έπαιξε τρία μάτς συνεχόμενα και ξέρω εγώ τραυματίσει το τρίτο μάτς. Ένα μάτς έπαιξε και στο 20 και έξω. Μα είναι λογικό, ρε φίλε. Λογικό είναι. Αφού είναι... Όχι, εσύ, δεν είχε ρυθμό. Μα δεν είχε ρυθμό, ρε αδερφέ. Δεν είχε... Εντάξει, λίγο θα τα είχε παρατήσει και αυτός τώρα. Αυτό έχει δίκιο. Μα είναι βαρύς. Μα δεν φαίνεται. Και στο Καρεσκάκι που έπαιξε. Και στη Μαρσέγγι θα τα είχε παρατήσει πάντως. Σίγουρα. Κοίτα, κοίτα γενικά, επειδή το Μήτρογλου και το γνώριζε και από το ρεπορτάζ και το συμπαθώ και πάρα πολύ και μπορώ να ξέρω και πέντε πράγματα περισσότερα. Το έχω πει άπειρες φορές ότι ανήκει στην κατηγορία των παικτών ψυχολογίας. Δηλαδή, αν είναι κάπου που δεν τον πιστεύουν όπως συνέβη στη Μαρσέγγι, είναι αγύριο στο κεφάλι. Είναι δηλαδή, το χειρότερο σπέκτη του κόσμου. Α, μπράβο. Αν αντιθέτως τον πιστέψει στο Μήτρογλου, θα σου βγάλει 40 γκολ. Εγώ αυτό που δεν κατάλαβα σήμερα είναι ότι η Μήτρα γιατί έμεινε πολύ. Και αυτός δεν έχει παίξει πολύ στη Λίβερπουλ. Και είχε έρθει και από τραυματισμό. Δεν κάθονται σπίτι τους και κοιτάνε τις δύο. Κάτσε, είχε και τραυματισμό ο Τσιμίκας. Νομίζω και κορονοϊό μήπως είχε ή κάνω λάθος. Με την εθνική νομίζω δεν ήταν. Είχε και κορονοϊό, μπράβο. Και είχε και τραυματισμό και με τη Λίβερπουλ. Εντάξει ρε, είπαμε. Δηλαδή είναι όλα μαζί. Είναι το Δεκέμβριο αυτά όλα που λες. Από το Γενάρη και μετά είναι κανονικά, δεν έχει τίποτα. Ήταν κάθε μέρα προπόνηση. Ναι ρε φίλε, αλλά... Δεν είναι μαζεμόμαστε εγώ εσείς και έτσι μια φορά την εβδομάδα και πάμε να παίξουμε 5x5. Ναι, αλλά δεν σ' άρεσε ο Τσιμίκας. Όχι, μ' άρεσε. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο... Κούρσες δεν έκανε, ρε παιδί μου. Ναι, και δεν έπρεπε να έκανε 10 κούρσες πάνω κάτω και αμάν. Δηλαδή σε ένα σημείο. Και έκανε 10 μέτρα πάνω 10 μέτρα πίσω. Εντάξει, μπορεί να έχει κάνει και στο τέλος. Εμένα μια χαρά μου φάνηκε. Ναι, και εμένα, δεν μου φάνηκε. Όχι, πολύ καλός ήταν. Εγώ δεν λέω για το... Πολύ καλός γιατί. Ξαφνικά στο 80 να μένεις από δυνάμεις, να μένεις... Μα στις παιδιάς θα... Έχεις και κούραος, έτσι. Έχει, Μαρκή. Το μπάσκετ, λέω, το είδα. Εντάξει, δηλαδή, πολύ εύκολα. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει, δεν έχω δει. Δηλαδή, όταν ήρθα εδώ, ήθελε... Ήταν κάποια στιγμή... 4 λεπτά για να λήξει. Είναι 10, 11, 8, 9, 7, 11... Και μετά ξαφνικά μπαμ, 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 τρία τρίποτα. Συν 20 και εντάξει, τέλος. Έγινε, Τάσο, πρέπει να προχωρήσουμε. Πέρασε το τετράλεπτο. Γεια σου, Τάσο. Όχι, μου. Πάμε παρακάτω, Στέφανε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι μόνο. Ναι, εσύ είσαι. Χρόνια πολλά για την εθνική γιορτή. Χρόνια πολλά στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Θύμισε μόνο πα. Σταύρος Μαρούς Ολυμπιακός. Φύγανε βράδυ, γιατί δεν θυμόμουν να... Κατάλαβα τη φωνή σου, αλλά δεν σε... Δεν θυμόμουν καλά, είσαι Ηρακλή. Ναι, μπορεί να μου. Καλά. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, φίλε μου. Χρόνια πολλά. Εγώ είδα λίγο το μπάσκετ, να σου πω την αλήθεια μου, δεν είδα την εθνική. Mm-hmm. Άκουγα την περιγραφή από το ραδιόφωνο. Είδα λοιπόν ότι σήμερα λοιπόν δεν έπιασε το Παναθηναϊκό λοιπόν αυτό το πράγμα της ημέρας και της εθνικής επετείου και αυτά που είχα ακούσει τις προηγούμενες ημέρες ότι λόγω της... Μα τι συγκρίνουμε τώρα, δηλαδή, είναι δυνατό τώρα. Της κόντρας μας με την ΕΦΕΣ που είναι τουρκική ομάδα, έλεγε ένας φίλος προχθές στο Διονύση. Μα είναι και μπορεί να το απάντησε ο Διονύση, ότι τι σχέση τώρα είναι δυνατό. Εντάξει, λέω απλά ότι τον έχει πάρει η κάτω βόλτα να δούμε και δεν λέει να σηκώσει κεφάλι. Δεν ξέρω τώρα μετά τις εκλογικές στην ΕΟΚ, ίσως να έχει πρόβλημα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ίσως. Ίσως να μην μπορέσει να σηκώσει κάποιο πρωτάθλημα ή κάποιο κύπελο με την ομάδα αυτή που παρουσιάζει και που έχει. Και από την άλλη έχουμε μια δυνατή ΑΕΚ, ένα δυνατό Λαύριο, έχουμε πολλές ομάδες
στο προσκήνιο και από ό,τι βλέπω και ο Ολυμπιακός, εάν τελικά γίνουν όλα όπως πρέπει και σωστά και γίνουν εκλογές και δείξουν ότι έχουν όρεξη για να ασχοληθούν με τον μπάσκετ, ίσως να ανέβει και ο Ολυμπιακός στην Α1. Αλλιώς εγώ δεν θέλω να ανέβουμε στην Α1, εάν δεν έχουμε οργάνωση, δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε σύστημα. Λοιπόν, αυτά πήρα να πω γενικά. Okay, εντάξει, περιμένουμε και τον Βρουσάη, νομίζω ότι όπου να είναι... Όχι, θα παίξει, ξέχει, προπονεί τον Βρουσάη, εντάξει. Δεν μου λες, έχει δικαίωμα στην Εθνική Ελλάδος, αλλά δεν έχει καλέσει μάλλον, ναι. Νομίζω πως έχει. Ναι. Δεν θυμάμαι, τώρα... Έχει παίξει στις μικρές, έχει παίξει στις μικρές ο Βρουσάη, νομίζω. Ναι, έχει δικαίωμα. Έχει παίξει στις μικρές. Οπότε έτσι μια σαρίτα εκεί, ας πούμε, από τα πλάγια, ας πούμε, θα είναι μια επιπλέον απειλή για τους αντιπάλους της εθνικής μας. Έγινε όλα. Διονύση, καλό να έχεις. Να σε καλά, γεια. Επίσης, για να μην το παίζετε ξυπνοπούλια κάποιοι, δεν άφησε 7 λεπτά τον Κύβο, ένα δίλεπτο μίλαγα εγώ. 4 λεπτά πηγαίνουν όλοι αυστηρά. Έλα, πάμε. Βάζει και σε εμά χρόνο, να ξέρω να προσέχω. Να προσέχει, ναι. Μην με κλείσει, γιατί ποιο θα με πάρει μαλλί. Όχι, είναι ο Στέφανος, το όλοι αυτό. Λοιπόν, πάμε. Έλα, παιδιά, καλημέρα, χρόνια πολλά. Έλα, Βασίλη. Τι γίνεται, εγώ μιλάω. Έλα. Εγώ μιλάω. Ναι, Βασίλη. Έλα, ο Διονύσης λείπει, Ηρακλή Κώστα. Ναι, Κώστα, είσαι στο Υπερπέραν. Είναι σπίτι του. Από την τηλεφωνική γραμμή, από το Υπερπέραν. Ναι, ποντάρω ότι βλέπει απαράδεκτους. Πώς λένε οι του τοξότη αλφα είσαι εκεί πέρα. Τι λένε. Λέω, ήμασταν εξωγήινοι σήμερα, εγώ το έπαιξα χ2. Ναι. Έπαιξα 5 ευρώ στο χ, πήρα τα λεφτά μου πίσω. Έπαιξα 30 ευρώ στο διπλό, πήγαινα γύρω στα 500 ευρώ, 600. Δυστυχώς δεν έκατσε. Καλά που το πες. Μας παίζανε μέχρι στο 40, στο 35, στο 35 μας παίζανε πασούλες ίσα ίσα για να μας κουράσουν τους επιθετικούς. Μπορείστε. Λέω, παίζανε πασούλες, ξέρεις. Πώς παίζει η Μπαρτσελόνα, κάνει 30 πάσεις στο δευτερόλεπτο. Για να κουράσουν. Ναι, οι επιθετικοί πώς θα κουράσουν. Να κουράσουν την ομάδα. Ήθελα να πάνε στο 80, να μας φάνε στο 80... Α, ήταν πλάνο δηλαδή. Άρα γι' αυτό απαντάει και στον Κιέβο που λέει γιατί κουράζει και τη Μίκα στο 80. Κώστα, Ηρακλή, Ισπανοί πάντα έτσι παίζουν. Στο άλλο μάτς έγινε, παιδιά. Νίκη στη Σουηδία, 1-0. Λογικό, θα το έπαιζα γι' αυτό. Θα έπαιζα, η Ιταλία ήρθε άσος. Κάτσε να δω, ρε φίλε. Τώρα ρωτάς δύσκολα. Δεν έδινε πολλά λεφτά. Άσος ήρθε. Κάτσε να δω. Ρε, περίμενα λεπτό να πω. Δεν ανοίγει και η σφαίρα. Ναι, να μιλάω εγώ, δεν σε πες, ναι. Ναι. Μετά είδαμε το υπέροχο γκολ του Μωράτα της Γιουβέντους που πριν κατεβεί η μπάλα την είχε στείλει στα δίχτυα. Εκεί μας ευνηδίασαν στο 37, ήταν πολύ δύσκολο λεπτό. Λέω να πάνε σε αποδυτήρα να πάρουν... Κέρδισε Ιταλία 2-0. Ναι. Τι άλλο θες. Τίποτα, αυτά θα έπαιζα. Αλλά δεν έδινε λεφτά ούτε στην Ισπανία ούτε στην Ιταλία. Ούτε η Τουρκία κέρδισε 4-2. Ναι, αυτό ήταν η προχθές. Πια. Χθες. Ναι, έχασε και πέναλτι η Ολλανδία. Στο 93. Το βλέπω αυτό. Χρόνια πολλά πάλι στο Βαγγέλη τον Ραντιά. Τι ήθελα να πω. Αυτή η ομάδα πρέπει να χτιστεί. Έχεις άλλα 30 δευτερόλεπτα, Βασίλη. Ναι, 30 δεύτερα. Αυτή η ομάδα πρέπει να χτιστεί έτσι όπως πάει. Δεν πανηγυρίζουμε στο 1-1. Εντάξει, πανηγυρίζουμε στο 1-1 γιατί είδα πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και έτσι. Η Ελλάδα έχει κάνει τον κύκλο της. Πλέον πρέπει να προχωρήσει.
Μες. Δεν γίνεται να είμαστε να χάνουμε τον Ιτσιαφέρο από τα αυτά. Πρέπει να νικήσουμε και τη Σουηδία. Και τα πάντα, όλα είναι στο χέρι μας. Βλέπουμε μάτς με μάτς. Η Σουηδία Φερό ένα τσιγάρο δρόμος, Βασιλάκη. Κοίταξε, παλιά είχε τον Ιμπραήμοβιτς, πλέον πια δεν τον έχει. Ήτανε, πώς έχουμε εμείς τον Παπασταθόπουλο. Η Σουηδία πιστεύω εδώ δεν είναι τόσο καλή ομάδα, μπορούμε να την κερδίσουμε. Γύρισε ο Ιμπραήμοβιτς. Και την Ισπανία την έχουμε στην έδρα μας πλέον. Τι άλλο, μετά με ποιες άλλες παίζουμε? Με Γεωργία. Κόσοβο. Η Γεωργία την έχουμε. Είναι και κανένας άλλος. Γεωργία. Είναι και η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Για πες ποια άλλη. Κόσοβο. Και το Κόσοβο το έχουμε. Έχει και καμιά άλλη στον όμιλο. Είναι παλιός μας γνώριμος. Πρώτοι βγαίνουμε Μουντιάλ. Αν βγούμε πρώτοι προκρινόμαστε. Λογικά έτσι στείλει. Αν βγεις πρώτος, τι δεν θα περάσεις. Θα κάνεις παίξεις μπαράζ. Δεύτερη προκρινόμαστε ή αποκλειζόμαστε. Δεν ξέρω. Ο Κέτσενας θα πει αυτά. Δεν ξέρω. Κώστα. Έλα. Λέω αν βγούμε δεύτερη τι γίνεται. Νομίζω μπαράζ έχει. Για δες το. Αυτό έχει σημασία. Αν βγούμε δεύτερη και αποκλεισούμε δεν έχει και νόημα να παίζουμε πάνω κάτω. Όχι. Σίγουρα δεν αποκλείεται απευθείας ο δεύτερος. Ωραία. Είμαστε σε ένα δυνατό όμιλο που είναι στα μέτρα μας. Αυτό και κλείνω 10 δεύτερα. Mm. Και φτιάχνει για μας. Ο Βάντε Σιπ που αν το πάρει στα Greek English σημαίνει Σιπ, σημαίνει στα αγγλικά καράβι, στα ολλανδικά αγγλικά, θα γίνουμε ξανά το πειρατικό που ήμασταν παλιά και αν κάνουμε την πρώτη, δεύτερη, τρίτη νίκη θα μας θυμηθούν όλοι. Ήδη χάσανε τα λεφτά τους οι Bookers, δίνανε ένα 40 και ένα 20. Χάσανε τα λεφτά τους. Έγινε. Η 12η Βασίλη με τους δύο που θα έρθουν από το Nation League θα παίξουν play-off. Ωραία, θα έρθουμε πρώτη ή δεύτερη. Ναι. Έγινε, Βασίλη. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο. Γεια σου, Βασίλη. Ωραία το είπε με το φανσίπ και το πειρατικό, δεν το είχα σκεφτεί. Εντάξει. Να πιάσεις το Βασίλη σε όλα δεν είναι και τόσο. Και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Για πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο Γιώργος από το Brisbane, τι κάνετε? Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Έχεις ξαναπάρει, δεν είχες? Αρκετές φορές. Ναι, έχω πάρει, ναι. Μια φορά είχα πάρει, αλλά δεν ήσουν εσύ, Ηρακλή. Ο Κώστας ήταν, ο Τονίσης. Mm. Πήρα να σας πω χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, και αφορμή φίλε, βασικά. Επίσης, να είστε καλά. Αφορμή βασικά ήταν ένα σχόλιο που έκανες πριν, το οποίο πήρα να σου πω ότι προς τιμή σου που το παραδέχεσαι, Ηρακλή. Είναι βαριά κουβέντα, αλλά εσύ το παραδέχεσαι. Μα φίλε μου, δεν έχω κρυφτεί ποτέ εγώ σε κάτι. Όχι, ναι, εγώ ναι, ήμουν ακριβώς όπως ο Ηρακλής μέχρι το 2002, να σου πω την αλήθεια. Μετά με τον Ρεχάγκελ. Πορώθηκα με την εθνική, δηλαδή το είδα το πράγμα διαφορετικά. Δεν με νοιάζει ποιος παίζει, τι είναι, σε ποια ομάδα παίζει. Ήμουν αλλά, και εγώ έτσι, το 2000. Το καταλαβαίνω την Ηρακλή, γιατί για πολλά χρόνια είχα και εγώ την ίδια προσέγγιση, να το πω. Και να μην πεθωρείς και κανείς αν θέλει οτιδήποτε. Φυσικά και θα χαρώ σε επιτυχίες που μπορεί να έχουν Έλληνες αθλητές ή οτιδήποτε. Προς Θεού. Απλά δικαίγομαι δηλαδή τώρα δηλαδή στα μάτια των ομίλων από πού έχει εθνική. Δηλαδή, και αν σήμερα που ήταν τέτοια ώρα. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση ακόμα που δεν με τιμά δηλαδή που είμαι δημοσιογράφος, μπορεί και μην το βλέπα. Ναι. Το 2003 που ήρθα στην Αυστραλία, ακόμα μέχρι το 2007 ήμουνα έτσι και μετά σιγά σιγά έφευγε. Τώρα έφευγε λόγω του ότι μεγαλώνουμε, πιστεύω είναι και τα δύο. Και ηλικία αλλά και... Κοίτα, επειδή και ο Ηρακλής μεγάλωσε, εκτός αν το παίζει τζόβενο. Ναι. Απλά, παιδί μου, πιστεύω μας επηρέασε σίγουρα... Η ομάδα και πώς ήταν και το κλίμα έτσι στην ομάδα και ότι σταματήσανε και αυτά, ξέρεις, οι παίχτες να είναι σαν εκπρόσωποι των ομάδων Κώστα. Τους στην εθνική. Παίξαν όλα ρόλο, οι προπονητές που ήταν ο... Ναι. Κατάλαβα. Νομίζω αυτό. Παίζει ρόλο μεγάλο η τριβή, η καθημερινή, με τους αντιπάλους, τους οπαδούς, τους φιλάθλους, η ίντρικα, η πλάκα, σε τσιτώνει πιο πολύ. Εμείς που έχουμε ζήσει στο εξωτερικό κάποια χρόνια και ήμασταν έτσι, μας έχει φύγει αυτό, γιατί δεν έχουμε αυτή την καθημερινή, την
τη τρέλα, φαντάζομαι τώρα. Και τώρα είναι όμως το Facebook, φίλε. Άμα θες να τριφτείς, τρίβεσαι. Δεν έχεις τρόπο. Ένα τελευταίο, γιατί είπατε στα γρήγορα σήμερα, ένα τελευταίο σχόλιο για το αυτό το φίλο τον αγαπητό του Ολυμπιακού που πήρε πριν λίγο και έλεγε για κάτι κληρώσεις της ΕΟΚ ότι ο Παναθηναϊκός, άμα βγει ΕΟΚ, ο Παναθηναϊκός θα πάρει ποτέ κύπελλο και πρωτάθλημα. Με αυτό το πλευρό, φίλε μου, να κοιμάσαι. Νομίζεις ότι έτσι θα είναι. Δεν είναι έτσι. Απλά είναι μια μεταβατική χρονιά. Λοιπόν, οργανωνόμαστε για την πορεία. Μη στεναχωριέσαι. Και πρωταθλημάτα θα έρθουν και κύπελα θα έρθουν με οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό καθεστώς. Από τη στιγμή που βλέπεις αυτά τα παιδάκια, Ματζούκας και οι υπόλοιποι που είναι να έρθουν, να ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ρίξει λευκή πετσέτα. Απλά κάνει ένα διάλειμμα. Το θέμα, να ξέρεις, είναι. Άσχετα τώρα να κάνουμε κόντρες και να σου λέω και να μου λες. Το θέμα είναι που λες για παιδάκια και οτιδήποτε. Πρέπει να παίζουν τα παιδάκια. Ναι, πρέπει να παίζουν. Δηλαδή θα σου πω ένα πράγμα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει σούπερ ταλέντο και κλείνουμε με αυτό, φιλέ. Γιατί δεν τον έχουμε δει κιόλας. Έχω ακούσει ότι είναι ένα καλό πρόσωπο και το Καλαϊτζάκης. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο σε μια χρονιά που ο Παναθηναϊκός είναι, ας πούμε, τώρα στο 10-19 και δεν έχει στόχους, να μην έπαιζε 15 λεπτά αυτό στην Ευρωλίγκα. Γιατί, φίλε μου, Ηρακλή, είναι πολύ απλό, δεν κάνει το παιδί. Α, άλλο αυτό. Άνθρωποι που τον έχουν δει αυτό είναι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι το παιδί δεν κάνει. Τώρα, άμα θέλουμε να τον βαφτίσουμε νέο ποτηρόγκα, ας τον βαφτίσουμε. Καλά, εντάξει, τώρα, άμα θέλει να τον βαφτίσει, παιδί, νέο Φάνη Χρυστοδούλη ή οτιδήποτε. Καλά, ο Χριστός και Παναγία, δεν σου λέω αυτό. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι μάλλον το παιδί τελικά δεν κάνει. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει 4 προπονητές με το Καλαϊτζάκι στην ομάδα. Κανένας από αυτούς δεν έχει πει, ξέρεις κάτι, δεν χαπαριάζω, εγώ θα τον εβάλω γιατί είναι αυτός. Το βλέπω το αστέρι. Άρα δεν το έχει το παιδί. Εντάξει, οκ. Okay. Όπως ήταν και ο Λούτζης, όπως ήταν και ο Χαραλαπόπουλος. Ο Χαραλαπόπουλος βγήκε. Είναι παιδιά αλλά ο Χαραλαπόπουλος, για να είσαι και δίκαιος, έβγαλε και πάρα πολλούς τραυματισμούς. Πάντως, ναι, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Απλά δυστυχώς είναι η εξέλιξη του παιδιού, είναι και του αθλητή η εξέλιξη, είναι μέρος οι τραυματισμοί και στον αθλητή, ας πούμε. Δυστυχώς έχει αυτό το κακό. Όπως ήταν και ο Κάτας κάποτε. Πάντως, επί τη ευκαιρία, παιδιά, επειδή πιέστε αυτό. Και ο Μωραέτης τώρα στην ΑΕΚ που στα τελευταία παιχνίδια δείχνει να ανταποκρίνεται το παιδί και να ανεβαίνει. Αν δεν υπήρχαν οι τραυματισμοί και ο κορονοϊός, δεν θα πέσανε. Εντάξει, τώρα έχει... Είναι και θέμα συγκυριών και βέβαια όταν μπει το παιδί από συγκυρίες να παίξει, να πιάσει την ευκαιρία. Καλά, εγώ διαφωνώ σε αυτό και θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει και προηγούμενα χρόνια, εδώ που κάναμε τις εκπομπές. Δηλαδή, εγώ έλεγα ότι αφού ο συγκεκριμένος θεωρείται μεγάλο ταλέντο σε ένα παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί να μην έπαιζε 25 λεπτά. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ μαζί σου. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Απλά μου, αλλά και αυτό που λέμε τους προπονητές, ρε παιδί μου, πάει να πει ότι για να μην τον εμπιστεύονται οι προπονητές ακόμη και σε μικρά παιχνίδια, που και απ' την άλλη ξέρεις τι γίνεται. Θέλουν και οι άλλοι που είναι που προηγούνται, ας πούμε, θέλουν τον χρόνο τους. Δεν είναι τόσο απλό να πεις ότι σε ένα... Σωστά. Για παράδειγμα, ας πούμε ο Ολυμπιακός από τότε που αποφάσισε τέλος πάντων να μην παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έχει καθόλου αυτή τη δυνατότητα πλέον. Για να παίξουν στην Ευρωλίγκα. Ναι, είπε, γιατί μπορεί... θυμάσαι πέρσι είχε από συγκυρίες αυτό το παιδί ο Νικολαίδης. Ναι, έπαιζε όμως στην Α2, έπαιζε ο Νικολαίδης. Ναι, ρε φίλε, έπαιζε να φάω. Έπαιζε όμως. Έπαιρνε, δηλαδή, ό,τι και να το λες, ας μπορεί να λες ότι είναι Α2, έπαιρνε χρόνο συμμετοχής. Και το θεωρώ και μεγάλο ταλέντο. Δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο. Φίλε, εντάξει, τώρα εδώ μπορεί να πάρεις άλλο παράδειγμα. Γιατί δεν έχει τους συμπαίχτες που έχει στην κανονική ομάδα, είναι άλλο, τελείως πράγμα. Ναι, βεβαίως. Όπως επίσης, άσχετα που το project Pokusevski Ολυμπιακός πήρε 1 εκατομμύριο από τον Pokusevski που πήγε στο NBA και τώρα έχει αρχίσει και παίζει και κάνει και που και που και double-double και τον έχουν βάλει και το στηρίζουν. Εγώ, να μου πεις, είναι η πίεση τέτοια που υπάρχει στην Ελλάδα. Και τη χρονιά που τον Ποκουσεύσκη έπαιξε ελάχιστα στην Ευρωλίγκα, μόνο και μόνο επειδή είχαν γεμίσει τραυματίες ή είχε τραυματίσει ο Ολυμπιακός. Γιατί να μπει, δηλαδή πώς παίζει τώρα, ας πούμε, 25 λεπτά στο NBA, με ένα χρόνο διαφορά. Ναι, ναι. Άντε, έγινε, φίλε. Ο επόμενος πρέπει να το βοηθήσει από τη Ηρακλή, τώρα που το ξαναβλέπω. Α, για τη φάση του πέναλτι λες. Ναι, ναι. Γιατί σου λέω σίγουρα κάποιος το βοήθησε, γι' αυτό μπερδεύτηκα και είπα για VAR, έχοντας επηρεαστεί και από την Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς και VAR να ήταν, θα του λέγανε να πάει να το δει, δεν θα του λέγανε δώσε πέναλτι. Ναι. Αλλά σίγουρα κάποιος το βοήθησε, γιατί φεύγει και βλέπω και παρατηρούσε τον επόπτη. Ρε, είναι πολύ δυνατό χτύπημα τώρα που το ξαναβλέπω.
Σου λέω, εγώ τρόμαξα ότι. Μπορεί να το ανακατέψει το παιδί. Μα εγώ τρόμαξα. Και στο λέω, εγώ τρόμαξα ότι θα πήγαινε, ότι θα είχε θέμα μασούρα. Ακριβώ κάτω από το γόνατο. Ναι, παιδάκι μου, σου λέω, με τι τάπε. Πολύ άσχημο σημείο. Και όπω είπα και πριν, άμα δει, έχει διώξει την μπάλα και το κρατάει, δεν το έχει μαζέψει το παιδί. Το κρατάει επίτηδε. Το κρατάει επίτηδε για να το βρει. Ναι. Α, συμφωνούμε. Λοιπόν, πολύ υπουλό χτύπημα. Παιδί μου, εγώ τρόμαξα για το μασούρα. Ναι, πολύ υπουλό χτύπημα. Λοιπόν, έλα, πάμε. Τι έχουμε? Ένα break-out, ό,τι θες, έφανε εσύ. Ναι, πάμε στον επόμενο. Για τους φίλους που μου λένε για τρέι, τα βίντεο, παιδιά, που θα είμαστε πιο light για όλα αυτά που έχουν γίνει στο NBA. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούγομαι. Ναι. Ναι, Γιώργος, πάω από Ολλανδία, τι κάνετε? Πού, γεια σου, Γιώργο, τι πού εξαφανίστηκες? Χρόνια πολλά, ρε Γιώργο. Χρόνια πολλά να σου πω. Εγώ, εγώ προσπαθώ να παίρνω, δεν βγάζω γραμμές, ρε παιδιά. Δεν πιάνεσαι με τίποτα. Πραγματικά σου μισέ. Είναι δύσκολο να βγάλεις γραμμές. Σαν τα τζιόλι είμαστε κι εμείς. Α, ναι, είναι αυτό το θέμα. Αλλά πιο πολύ ξέρεις, είμαι του Σαββατοκύριακου πάντα μου. Εντάξει, μου αρέσει εκεί μια ούλτσα Τάλης και έτσι Μπαγκάκης, αυτή η τετράδα. Είμαι του Σαββατοκύριακου, σπόρε φέμε εγώ πιο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, αλλά τι θα έλεγα. Έπεσα, να το πω αυτό μην το ξεχάσω, παιδιά, τι σουρεάλ κατάσταση τράβηξε χθες το βράδυ. Να είμαι παραμονής 25 Μαρτίου 200 χρόνια και να βλέπω έξω στους δρόμους να πανηγυρίζουν Τούρκοι. Με σημαίες και με διάφορα. Λέω, αν είναι δυνατόν παραμονές 25 Μαρτίου. Μεγάλη νίκη κάνανε πάντως. Πήγαν τα Ντουγάνια οι Ολλανδοί και φάγανε 4 γκολ στην Τουρκία. Και αυτοί οι Τούρκοι είναι πολύ εκδικητικοί. Ξέρεις τους κάνανε. Βγαίνανε με τα αυτοκίνητα, το δείξαν και οι ειδήσεις. Τους κυνηγούσαν οι αστυνόμοι γιατί έχουμε lockdown και αυτά. Και πήγανε και κολλάγανε τις τουρκικές σημαίες στα παράθυρα των Ολλανδών. Καλά, κοίτα, Τουρκία είναι πάρα πολύ στο εξωτερικό. Και στη Γερμανία έχει πάρα πολλούς. Ναι. Δεν μου προκαλεί η εντύπωση αυτό που λες. Ναι, αλλά εντάξει, το παρακάκι. Και εντωμεταξύ τώρα αυτόν κάποιον να τον πειράξει και τον κάνεις. Και βγαίνουν και μετά λένε ρατσιστές αυτά, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τέτοια. Αυτοί μπορεί να κάνουν ότι γουστάρουν εδώ. Αν πάνε να τους πεις κουβέντα, είσαι ρατσιστής, τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά, πώς λένε, οργανώσεις αυτά, μπλέκονται, κάνουν, έχουν έτοιμη τη δικαιολογία. Τέλος πάντων. Γιατί πράγμα το λες τώρα αυτό? Ο γενικός σαν λαός, ρε παιδί μου, οι Τούρκοι είναι πολύ έτσι πονηροί. Δηλαδή είναι στην εκμετάλλευση γενικώς πώς να ισχυροποιούν τη θέση τους. Δηλαδή εχθές, ας πούμε, αν κάποιοι η αστυνομία δεν έκανε και πάρα πολλά πράγματα για να μην κατηγορηθεί ότι είναι εναντίον των αλλοδαπών, ας πούμε. Είναι και σε δύσκολη θέση η αστυνομία όταν βλέπει τέτοια πράγματα. Μόνο αν γίνει κάτι πάρα πολύ ακραίο επεμβαίνει. Δηλαδή οι Ολλανδοί χθες αγανάκτησαν με τις τουρκικές σημαίες στα παράθυρά τους. Γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι, ειδικά οι μονοκατοικίες και αυτοί που μένουν στον πρώτο όροφο, δεν έχουν κουρτίνες όπως οι Έλληνες για να κάνουν. Τους βλέπεις μέσα κανονικά. Περνάς, δεν περατζάδα. Και τους κολούγανε τουρκικές σημαίες. Τους έβλεπα και εδώ πέρα έξω που πανηγυρίζαν. Τέλος πάντων. Ναι, γεια, συνέχισε. Την ακούγαμε τώρα. Ναι. Ναι. Ξαναπάρε. Αν γίνεται. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Νίκη Ρακλή? Γεια σου, φίλε. Νίκος Παναθηναϊκός, είχαμε μιλήσει για την Ολλανδία. Ναι, για πες μου. Που είχες ανέβει, που είχες πάει και με τη γυναίκα. Πού είναι ο Διονύσης, πες μου λίγο που είναι ο Διονύσης. Ο Διονύσης είναι σπίτι, πρέπει να βλέπει απαράδεκτους. Να του πεις, να του στείλεις ένα μήνυμα γιατί δεν είναι στο Facebook. Να το ρωτήσεις, σε παρακαλώ, γιατί γι' αυτό ήθελα να πάρω τηλέφωνο. Όχι, δεν μπόρεσε να έρθει γιατί έκανε εκτάκτως εκπομπή το απόγευμα. Γιατί κάτι πρέπει. Θα το μεταφέρεις όμως. Με ό,τι θες, βεβαίως. Μπράβο. Γιατί η Ολλανδία που έχασε 4-2 την Τουρκία δεν πήρε τον Αγιούμπ. Έχεις δίκιο, φίλε. Αυτό να το ρωτήσεις, ναι, και να μας πει αν το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Κοίτα, τώρα έκανε και επέμβαση στο παιδί, από ό,τι ενημερώθηκα, και έκανε και αρθροσκόπηση. Α, γι' αυτό ίσως. Ναι, γι' αυτό ίσως. Και θα λείψει 3 εβδομάδες. Τον έφαγε τον άνθρωπο. Ναι, ρε. Πάνω που επέστρεψε και πήρε και ο Παναθηναϊκός τα πάνω του. Άσε μου, ρε, τώρα έχει πέσει πάνω του. Εγώ ξέρεις τι θέλω, Παρακαλάω έτσι, τελευταία αγωνιστική. Ναι. Να κρίνεται έτσι στο βαθμό, να χάνουμε κάπου καμιά, δεν ξέρω ποιο είναι το τελευταίο παιχνίδι. Και να βάλει ένα γκολ ο Αγιούμπ εκεί και να περάσουμε.
ευρώ. Εκεί θέλω να τον να κρυφτεί ένα μήνα θα αναβλέπει απαράδεκτο. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά, και χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν ήσουν στην εκπομπή που είχε πάρει και έτσι ο συγκεκριμένος, αλλά έχει κάνει το μυθικό. Για πες. Έχει πάει με τη γυναίκα του ταξίδι στο Άμστερνταμ. Έγκυος η γυναίκα του. Πάνε στο ξενοδοχείο και της λέει: εγώ φεύγω ένα τριωράκι, γιατί πήγε να δει το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Ναι, το θυμάμαι. Ναι, δηλαδή, γίγαντας. Πού μπορεί να κοιμήθηκε αυτός όταν γύρισε, παίζει στο δωμάτιο. Θα νίκε άλλο. Έλα, πάμε. Ναι. 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 Ναι, ακούγομαι τώρα. Ναι, έλα, λέω κύριος. Ναι. Ξανά πιάσες το καπάκι. Ξέρω εγώ τι έγινε. Δεν ξέρω τι είπε. Είδες να με το που μίλησαμε για Τούρκους πέσανε οι γραμμές. Τι πράγμα είναι αυτή, ρε παιδί. Παντού μπλέκονται. Τι να πω, ρε. Λοιπόν, Κέτζε. Έλα. Λοιπόν, άκου να δεις, φίλε, παραδέχομαι αντανακλαστικά της ΑΕΚ. Δεν είναι σαν και εμάς κότσους που μας πιάσανε πέρσι με την πολυδιοκτησία. Κατευθείαν με το που έγινε, εγώ ξεστημυρίστηκα τη δουλειά. Λέω, κοίταξε να δεις τώρα. Μυριστήκαν αυτοί, σου λέει, απενεργοποίησανε τον ΠΑΟΚ 14 μήνες. Τώρα σου λέει, έρχεται. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, βέβαια. Τι λες τώρα, ρε. Τι λες, άμα γι' αυτό δεν παίρνεις εδώ. Λοιπόν, καταρχήν το θέμα της πολυδιοκτησίας, επειδή δεν τα έχουμε πει. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που έχει γίνει είναι ότι δεν μπόρεσε να αποδειχτεί ότι μία εταιρεία ασκούσε στην άλλη κυρίαρχη επιρροή. Όχι ότι δεν αγόρασε ο Καλπαζίδης τις εγκαταστάσεις της Ξάνθης. Αυτό που δεν αποδείχθηκε όμως κιόλα είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε κοκοκό και δεν πήγε στην Εστοκοστινά. Μα δεν πήγε γι' αυτό το λόγο δεν πήγε. Που σου απάντησα τώρα. Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό σου απάντησα. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Στο απάντησα. Γιατί αγόρι μου, για να σου το πω καλά, γιατί επειδή ας πούμε εσύ θες να πεις τα δικά σου και δικαίωμά σου, αν ας πούμε ένας ανιψιός του Μαρινάκη έπαιρνε τις εγκαταστάσεις της Ξάνθης, τι θα έλεγες. Τι θα έλεγα. Ναι. Ας πήγε να έπαιρνε και όλη την Ξάνθη. Ας έπαιρνε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Όχι, αποδείχθηκε ότι την αγόρασε. Ναι. Εγώ ξέρω ότι η Ξάνθη με έκοψε 2 βαθμούς πέρσι. Τι σε έκοψε, ναι. Ναι, με έκοψε, ναι. Τι έγινε δηλαδή, για πες. Τι, και δεν θα ήσουν 20, θα ήσουν 18. Λέτε, ή που λέτε τη συμμαχία μας με τον Παναθηναϊκό, ναι, και την ΑΕΚ. Εγώ ξέρω, ναι, ότι από τον Παναθηναϊκό έχασα πέρσι 2-0 και με γκρέμισε την κορυφή. Σε γκρέμισε. Και γιατί έμεινε 15 βαθμού. Άλλο αυτό και άλλο ότι αγόρασε ο Αδεψιός Σαββίδη μια άλλη ομάδα ουσιαστικά της. Αμέσως. Ξέρω ότι το δικαστήριο αθώωσε τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν ξέρω. Και θα πρέπει να σέβεστε. Βεβαίως και τη σεβόμαστε. Βεβαίως και τη σεβόμαστε την απόφαση, φίλε μου, και το έχω πει πρώτος αυτό. Όπως απαιτείται από τον κόσμο από εμάς να σεβαστούμε για την υπόθεση των 28 για το Μαρινάκι. Μα τι, απαντήνε άνθρωπε, 8 χρόνια μεταλαιπώρησες με αυτό το πράγμα. Εγώ δηλαδή τι έπρεπε να έχω κάνει σε όλα αυτά τα πρωταθλήματα, να είχα λιποθυμήσει που μου λες ότι ουσιαστικά σε αποσυντώνησα 14 μήνες, τι σε έβγαλα από την πρίζα. Μείον 7 σύννεφα. Και σου εξηγώ, και εγώ σου εξηγώ. Και εγώ σου εξηγώ 8 χρόνια γιατί δεν αποσυντονίστηκα. Να πάω να απευθυνθείς εκεί που στο κάνω. Ο ΠΑΟΚ δεν στο έκανε αυτό για να σου λέω. Άρα λοιπόν. Άλλοι σε καταδόθαν εκεί πέρα. Και τι αποδείχθηκε τίποτα. Ναι, εντάξει, δεν αποδείχθηκε τίποτα. Να σέβεσαι τις αποφάσεις, φίλε μου. Όπως τις σέβομαι και εγώ. Απλά εγώ σου είπα ένα πράγμα. Τι δεν αποδείχθηκε. Ναι. Εγώ ξέρω ότι δεν πήγε στο ΚΑΣ αντίπα. Μα γι' αυτό το λόγο σου είπα ότι δεν πήγε. Γιατί άντε πάλι. Μα σου εξήγησα ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο θα δεν πήγε στο ΚΑΣ Ολυμπιακός. Ναι. Για την κυρία. Εγώ ξέρω ότι αυτός που έχει δίκιο, ναι, το κυνηγάει μέχρι το τέλος. Βεβαίως και το κυνηγάει μέχρι και το κυνήγησε μέχρι, ναι, το τέλος. Δεν το κυνήγησε. Καλά. Δεν πήγε στο ΚΑΣ. Έγινε αγόρινα μου. Το έφαγε στο τετράλεπτο με τις δύο. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα, Ηρακλή. Τι κάνεις, πώς είσαι. Υπομονή. Χρόνια πολλά για την Ελλάδα μας, αν και πέρασε η ώρα. Χρόνια πολλά στο Βαγγέλη τον Ερατζιά. Χρόνια πολλά στον πρόεδρο, τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, μην τα ξεχάσεις. Ηρακλή μου, τι κάνεις, πώς είσαι. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Λοιπόν, έλα, καλά είμαι. Χαίρομαι. Έλα. Τι γίνεται. Πάμε. Καλησπέρα. Πού είσαι ρε Μάρκο. Τι κάνετε. Μια χαρούλα. Χρόνια πολλά ρε Μάρκο. Χρόνια πολλά σε όλους. Μια χαρά είμαστε. Νομίζω το τελευταίο. Βήχα άκουσα. Όπα. Σκέψου να μην έκανα το εμβόλιο. Αν ήσουν στο στούντιο θα τρέχαμε τώρα και δεν φτάναμε.
Και με το εμβόλιο. Ε. Και με το εμβόλιο. Με αυτό το βήχα. Ναι. Ναι, αλλά θα φόραγα μάσκα. Ναι. Τέλος πάντων. Πάντως, ένας γνωστός μου που είχε κάνει εμβόλιο 15 του μηνός, 15 του Φλεβάρη, μετά από 6-7 μέρες κόλλησε κορονοϊό. Με πυρετούς και τέτοια. Και του είπαν οι γιατροί ότι επειδή είναι και στην ηλικία μου, είναι και, έχει και τα κιλά μου, είναι και διαβητικός, του είπαν οι γιατροί ότι αν δεν είχε κάνει το εμβόλιο, ίσως να είχε πιο άσχημα. Το πέρασε στο σπίτι. Ναι, σίγουρα θα είχε. Ναι, ότι κατά κάποιο τρόπο... Το βασικό αυτό είναι από το εμβόλιο. Ναι. Ότι μειώνει τα... Ναι, και ότι, εν πάση περιπτώσει, είχε κάνει την πρώτη δόση. Μετά την δεύτερη, ίσως να μην πάθαινε ούτε ελαφριά συμπτώματα. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, και... Μα δεν σημαίνει, Μάρκο μου, δεν σημαίνει, φίλε μου, ότι άμα κάνεις το εμβόλιο δεν μπορεί να κολλήσεις. Είναι ότι μπορεί να το περάσεις πιο light. Απλά έχει μηδενικούς θανάτους και διασωληνώσεις. Εντάξει, αυτό είναι πολύ βασικό. Άρα αυτό είναι και το βασικό. Γιατί εντάξει, μια γρήπη θα την περάσουμε όλοι, ρε παιδί. Και να σας πω κάτι, σε σχέση με τα κρούσματα που έχουμε τώρα 2.500-3.000, οι θάνατοι είναι λιγότεροι από αυτοί αυτούς που είχαμε τον Νοέμβριο σε αντίστοιχα κρούσματα. Αναλογικά, ναι. Ναι, αλλά ρε, και πάλι. Βέβαια, παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, αλλά με και την κατάσταση που επικρατεί, ξέρεις τώρα στις ΜΕΘ, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα το να κολλήσεις. Να σου πω και ένας άλλος γνωστός μου, πάλι και αυτός, ίδια ηλικία με τον. Τώρα δεν λέω το ονόματά του στον αέρα, Κώστα, είναι δύο πρώην μπασκετμπολίστες σε ΣΑΚ. Ο ένας το πέρασε στο σπίτι, ο άλλος το πέρναγε στο σπίτι, δεν έχει κάνει το εμβόλιο με δική του αμέλεια. Και χτες μπήκε στο νοσοκομείο, όχι δεν διασωληνώθηκε, είναι όμως σε οξυγόνο. Και λέω, έχω δύο παραδείγματα. Ένας που έκανε το εμβόλιο, ο άλλος δεν έκανε. Αυτός που το έκανε είχε όλες τις προϋποθέσεις, ας πούμε, να το περάσει βαριά, να πάει στο νοσοκομείο. Ο άλλος δεν είναι καπνιστής, δεν είναι παχύσαρκος, δεν, είναι στο νοσοκομείο. Και έχω, ας πούμε, δύο παραδείγματα ίδια ηλικία ανθρώπων, που και δύο χτύπησε ο κορονοϊός και ένας είναι στο νοσοκομείο που δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Μα και με το εμβόλιο θέλεις και χρώματα. Θέλεις και χρώματα, λέω. Θέλεις και χρόνο για να αποκτήσεις τα αντισώματα. Θέλεις και χρόνο και μετά τη δεύτερη δόση κυρίως, ας πούμε, είναι το... Απλά δεν μας έχουν... Κοίτα ένας φίλος που έκανε στην ηλικία σου λίγο πιο μικρός βασικά. Δηλαδή τη μέρα που έγινε 60, αμέσως έκανε και σε μια εβδομάδα έκανε το εμβόλιο. Ναι. Αμέσως ανέπτυξε τη σώματα, γιατί πήγε και έκανε τεστ αντισωμάτων μετά από 3-4 μέρες. Ναι. Και είχε ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Ναι, ναι. Αμέσως, δηλαδή και εσύ τώρα δεν έχεις ξανά κάνει τα τεστ. Θα πάω να το κάνω μετά από 17 Μαΐου. Δηλαδή, θα είχες πάρα πολλά. Ήδη ναι. Δηλαδή, ναι. Το λέω. Εγώ 20 Μαρτίου... Και σίγουρα έτσι είναι και αυτός ο φίλος που λες. Ναι. Προχτές έκλεισε και τα 63 μου παρεπιπτόντος. Χρόνια πολλά ρε Μάρκο. Ωραία Μάρκο, έχω χρόνια σου πολλά Μάρκο. 20 Μαρτίου, 20 Μαρτίου. Και... και πάντα έτσι, να ακούγεσαι μικρότερος. Να ακούω. Ήταν πάντα η μόνιμη απορία του Ιρακλή. Στο είχα πει από την αρχή αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πάντα. Λοιπόν, σήμερα η Εθνική, να μιλήσουμε έτσι λίγο και για τα σημερινά. Η Εθνική νομίζω έκανε πράξη, ας πούμε, το... Ένας για όλους και όλοι για ένα. Κάπως. Δηλαδή έπαιξε αμυντικά τουλάχιστον μεσοαμυντικά. Και ο Νταρτανιάν ποιος ήταν. Ποιος ήταν. Και ο ένας για όλους και όλοι για ένα. Ο Τζαβέλας ίσως. Μπορεί. Τέλος πάντων, ήταν πάντως παίξανε ως ομάδα καλά. Και εντάξει, ήταν πολύ καλό αποτέλεσμα σε σχέση με αυτά που φοβόμαστε ή περιμέναμε ή το ένα ή το άλλο. Ήταν τώρα βέβαια συνέχεια θα δείξει με τους άλλους, με Σουηδία και τους λοιπούς. Να δούμε. Πάντως αν αμυντικά λειτουργήσε άψογα. Και κάπου μέσα μου ζήλεψα, λέω, δεν μπορούσε και η Άκη, ας πούμε, να παίζει έτσι αμυντικά, ας πούμε. Καλά, εντάξει, κοίτα, αυτό στο λέω ειλικρινά. Ναι. Δεν θα μπορούσα να το πω εγώ ποτέ, να ζηλέψω να παίξω αμυντικά, δεν γίνεται. Θα σου πω, σε αγώνες, ας πούμε, δύσκολους, σε ντέρμπι, σε τέτοια, και σαν αμυντική λειτουργία, ξέρω, να μην έχεις κενά, ας πούμε. Γιατί με την Ισπανία έπαιζε, δεν έπαιζε, ας πούμε, κάποια ομάδα μικρή. Αλλά ενώ σαν λειτουργία, σαν αμυντική λειτουργία, έπαιξε καλά. Ναι, εντάξει, όχι. Ρε παιδί μου, έκανε πολλή δουλειά τα χαφ. Πολύ καλό ήταν ο Ζέκα, ήταν πολύ καλός ο Μπουχαλάκης. Ναι. Ο Μπουχαλάκης προσπάθησε να κρατήσει και λίγο και μπάλα. Δηλαδή, κοίτα. Εγώ ρώτησε και ο Σιώπης όταν μπήκε. Ναι, μετά τα ρεξίματα. Θα σου πω ένα πράγμα. Ναι. Φάνηκε, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι του Μπουχαλάκη πόσο πολύ τον έχει βοηθήσει, που είναι βασικό στον Ολυμπιακό με τον Μαρτίνς. Δηλαδή υπήρχαν σημεία που ενώ πίεζαν οι Ισπανοί,
που έλεγε στο παιδί μου, διώχτηνε. Α, να έλεγε κάποιο να τη διώξει. Ναι. Προσπάθησε να την κρατήσει και να τη σπάσει δεξιά, να τη σπάσει αριστερά, δηλαδή το παιχνίδι που γίνεται στον Ολυμπιακό παρά την πίεση. Εσύ που παρακολουθείς τον Ολυμπιακό, ο Μπουχαλάκης αυτή τη σεζόν είναι η καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Έχω αυτή την αίσθηση. Δηλαδή ότι τα άλλα χρόνια ναι, μεν προσπαθούσε. Αλλά αυτά τα έχει βάλει πράγματα στο παιχνίδι του Μπουχαλάκης, όπως ναι. Είναι οι πάσες. Έχει βγάλει πάρα πολύ καλές πάσες ο Μπουχαλάκης. Ναι. Και πέρυσι πάντως ήταν καλός. Ναι, αυτό ήταν καλός, αλλά νομίζω φέτος παίζει πιο ολοκληρωμένα. Πιο αυτό. Από την ομάδα μας, Κώστα, κανένα νέο? Όχι, ρε φίλε. Όχι, όχι κάτι ιδιαίτερο. Είναι η μοναδική πηγή χαράς πάντως αυτές τις μέρες είναι το χάτμπολ, έτσι. Μέχρι παιδιά, θέλω να σας ρωτήσω μια σχετικά, γιατί μου κάνει εντύπωση. Για πες. Τώρα, και ούτε μην αρχίσω ότι θέλω να μειώσω επιτυχίες. Μου κάνει εντύπωση ότι ρώτησα τα παιδιά που έχει φτάσει η ΑΕΚ τώρα στο χάτμπολ και μου είπαν ότι ο αντίπαλος είναι η ανόρθωση. Για να ανόρθωση. Πάει. Κοίτα να δεις, είχε η ΑΕΚ στην κλήρωση. Ναι. Έπεσε με. Ας πούμε, έχω κλείσει παλιά στο ποδόσφαιρο. Στο προηγούμενο γύρο. Ναι, καλά, ναι, άστο το ποδόσφαιρο τώρα. Υπάρχει, ξέρεις, μια αξιολόγηση. Στο προηγούμενο γύρο η ΑΕΚ έπαιξε με το φαβορί της διοργάνωσης και το απέκλεισε. Ναι, γιατί μου είπαν ότι λίγο είναι. Μου είπαν ότι η ΑΕΚ και η ανόρθωση είναι, λέει, τα φαβορί. Αν μπορεί και η ανόρθωση να έχει καλή ομάδα, δεν ξέρω. Έτσι μου είπανε. Δεν ήξερα τώρα. Αλήθεια σου. Φαβορεί η ανόρθωση για να πάρει το κύπελλο, όχι. Ναι, ότι η ΑΕΚ και η ανόρθωση μου είπαν ότι είναι αυτές οι δύο ομάδες. Όχι, όχι. Δεν το έχω ακούσει πουθενά, δεν ξέρω. Μήπως σου είπα ότι θα παίξει με την ανόρθωση το επόμενο? Όχι, δεν είναι. Έχει γίνει κλήρωση, αν περάσει. Σιγά σιγά εξερευνούμε το χώρο του χάτμπολ, Ηρακλή. Σιγά σιγά θα μάθουμε όλα τώρα. Άστο. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Κοίτα, δεν μου άρεσε το χάτμπολ. Θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ είχα πάει εκπαιδευτήρια δούκα το γυμνάσιο και μας βάζανε εκεί συνέχεια με το χάτμπολ. Δεν μου άρεσε ποτέ το χάτμπολ. Είναι τώρα ανάλογα, ξέρεις, και με τα γούστα και με αυτά. Εξαρτάται, αν οι καταστάσεις μας αναγκάσουν, Κώστα, να ασχοληθούμε και με το Στίβο, θα ασχοληθούμε και με το Στίβο, αλλά προς το παρόν έχουμε το χάτμπολ. Έγινε, Μάρκο, γιατί έφυγες στο τετράλεπτο. Άντε, καληνύχτα. Γεια σου, φίλε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, Αχιλέα. Έλα, Αχιλέα, τι γίνεται, αγόρι μου. Τι καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες σήμερα. Λοιπόν, ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που είδα εχθές από τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού. Που τραγουδήσανε, που τραγούδησε ο τενόρος τους, τέλος πάντων, και ξέρετε αυτοί έχουν, αξίζει να το βάλει στο Google κάθε Έλληνας να το δει αυτό, το της δικαιοσύνης είναι εννοείται του Θεοδωράκη. Δεν το έχω δει. Θα το ψάξω να το βρω. Ούτε εγώ το έχω δει. Να το δείτε οπωσδήποτε, παιδιά, όλοι οι Έλληνες. Και το έκανε η χοροδία του Κόκκινου Στρατού, έτσι. Έτσι, σε πλήρη παράταξη. Και σε στάση προσοχής. Uh-huh. Δηλαδή είναι ανατριχιαστικό. Τόσο πολύ, τόσο... Για να το λες... Βάλ' το να το δεις. Βεβαίως. Δεν σου λέω τίποτε άλλο. Μην το βάλεις τώρα που μιλάμε. Δεν εννοείς. Θες να το κανονίσω, να το βάλει ο Στέφανος. Ναι ρε φίλε. Λοιπόν. Ήθελα να πω κάτι. Καταρχήν... εντάξει, Μάρκο. Μάρκο. Το λέω έτσι επειδή το συμπαθώ ιδιαίτερα τον Μάρκο. Λοιπόν, φίλε, η ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει όπως η Εθνική. Εάν η ΑΕΚ παίξει όπως η Εθνική, έτσι, δεν θέλω να σου πω τι θα τραβάμε. Η Εθνική καλώς έπαιξε έτσι. Γιατί έπαιζε Εθνική Ελλάδος, Εθνική Ισπανίας. Έτσι. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε ντέρμπι έτσι. Αν παίξουμε ντέρμπι έτσι, εγώ την άλλη μέρα δεν μπορώ να βγω από το σπίτι. Μάρκο. Λοιπόν, ας έρθουμε ένα εντάξει, βέβαια είπε ότι μίλησε για την αμυντική λειτουργία. Όχι, δεν μπορώ να βγω. Όχι, ότι μίλησε για την αμυντική λειτουργία. Ποια αμυντική λειτουργία? Αμυντική λειτουργία, φίλε, εξαρτάται. Όπως έπαιξε σήμερα η Εθνική Ελλάδος, και επαναλαμβάνω, εγώ καλώς έπαιξε. Έτσι. Αλλά η αμυντική λειτουργία εξαρτάται ότι έπαιζε, ας πούμε, χωρίς σεντερφόρ, παραδείγματος χάρη. Η αμυντική λειτουργία εξαρτάται ότι παίζαν όλοι πίσω από την μπάλα. Ότι είχαν το μυαλό τους μόνο στην άμυνα. Εντάξει, σε ένα ανάλογο παιχνίδι και η ΑΕΚ έτσι θα παίξει, ρε φίλε. Δηλαδή, τι, άμα πάει η ΑΕΚ να παίξει, ξέρω εγώ, με την Μπαρτσελόνα, πώς θα παίξει εκεί μπροστά από την μπάλα. Αυτό σου λέω. Άμα παίξει με την Μπαρτσελόνα, υπάρχουν φυσικά, κάποια παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με την Μπαρτσελόνα και έπαιξε με σέντερ φορ τον Οφόε. Με σέντερ φορ το Φουρτούνι, δεν έπαιξε. Τον Οφόε. Τον Οφόε, μπράβο, ρε. Τον Οφόε.
Λοιπόν, ναι, όπως έκανε και η Εθνική σήμερα με τον Μπακασέτα. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια. Αλλά ο Μάρκος είπε για ντέρμπι. Όχι, απλά θες να σου πω όμως κάτι. Για δύσκολα παιχνίδια. Πάντως δύσκολα παιχνίδια ντέρμπι. Εντάξει, άλλο τα ντέρμπι. Στο ντέρμπι δηλαδή να παρακολουθήσεις πίσω θα γίνει μακριά. Άλλο όμως θέλω να σου πω. Στο σημερινό μάτς. Είναι τόσο αυταπόδεικτο αυτό που. Εντάξει, κάνουμε λίγο. Στο σημερινό μάτς θεωρώ ότι. Καλά έκανε και βάλε μέσα το Φορτούνι. Α, και φυσικά το Τζόλι Ποτζόλι, α πούμε, είχε πολύ ψυχολογικό. Πολύ καλά έκανε. Μια φάση, μια κόντρα καλή, θα μπορούσαν να την είχαν βγάλει. Γιατί παίζανε πολύ ψηλά και οι άλλοι από τα σπίτια και μετά. Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις. Ισχύει ένα πράγμα για την Εθνική. Μάλλον δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι ότι ο Φανσίπ είναι, αποδεικνύεται ένας προπονητής ο οποίος είναι συμβατός, δηλαδή μπορεί να βγάλει καλά πράγματα από την Εθνική Ελλάδος. Αυτό. Συμφωνώ απολύτως με τον Κώστα, αν προσέξει κανείς και άλλα παιχνίδια που έχει παίξει, φαίνεται ότι το δουλεύει ο άνθρωπος όσον αφορά σχέση πάντα με τους παίχτες που έχει. Γιατί οι εθνικές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Έχει κάποιους παίχτες ο ομοσπονδιακός προπονητής κάθε χρόνο. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Έτσι. Λοιπόν, ο Φασίπ είναι καλός. Από εκεί και πέρα, η Εθνική Ελλάδος για μένα, μέσα από την ανοβρία που πέρασε για την τελευταία 7-8 ετία, δηλαδή που φύγει μια γενιά ποδοσφαιριστών, κατά τη γνώμη μου βγαίνει μια άλλη γενιά ποδοσφαιριστών καλή αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ο Τσινίκας, ο Γαλανόπουλος, ο Αλεξανδρόπουλος του Παναθηναϊκού, ο Τζιόλης του ΠΑΟΚ, βγαίνουνε παιδιά. Αρχίζουν και βγαίνουνε παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο για το ελληνικό κόσμο. Σέντερφορ ψάχνουμε, σέντερφορ ψάχνουμε. Μην τον έχεις φάει εσύ το Γιακουμάκι. Άστονε. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν μπορούσα να σταθεί στην ΑΕΚ. Αλλά κάτσε να δούμε τι μπορεί να κάνει το παιδί. Εντάξει. Λοιπόν. Έγινε χιλέα. Πέρασε στα λοιπόν, 4. Να πω μόνο ένα πράγμα. Μία πρόταση. Έλα. Σημασία έχει το βιογραφικό του καθένα παίχτη από τα παιδιά του 2004 και είναι όχι, θα γραφτούν στην ιστορία με χρυσά γράμματα για αυτό που καταφέραμε στους αγωνιστικούς χώρους. Σημασία όμως όπως σε κάθε εκλογές παιδιά είναι από εκεί και πέρα δεν είναι το βιογραφικό σου, είναι και ποιος σε προτείνει. Αυτό θα το θυμόμαστε πάντα. Okay, μην έγινε. Λέμε τα παιδιά του 2004. Έγινε φιλιά. Πάμε όταν κατεβαίνει σε εκλογές ισχύει πάντα αυτό. Εντάξει. Άντε μου. Με εκλογές είναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Το κράτησα το πάντως στο τετράλεπτο. Σε όλη δηλαδή. Πάμε. Ναι. 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 Γεια σου Ρεκλή, Λευτέρης Ολυμπιακός στα παιδιά. Γεια σου Λευτέρη. Από? Λίγο για πάρα. Ολυμπιακός λέω. Ναι, από είπα. Ποια περιοχή μπορεί. Δράμα. Δράμα. Ναι. Ωραία φίλε. Πρώτη φορά παίρνω σας, εντάξει πιο πολύ μασχετικός. Πάντα να ξέρεις όποτε βγαίνει ακουρατής από τη Δράμα, ρωτώ πάντα. Υπάρχει ναι, ακόμα καλά. Το προποτζίδικο του Σάβα. Σάβας επίθετο. Φωσάντζογλου, εκεί στο γήπεδο της Δόξας. Πιο Παναθηναϊκός πεθαίνεις. Δεν υπάρχει τη τσακωμή που έχω κάνει. Ναι. Να ξέρεις, ο Σάββας όταν κέρδισε. Από τους πιο αγαπημένους μου ανταποκριτές, ο Ηρακλή. Καταρχήν. Από τους πιο αγαπημένους. Κοίτα, ήταν ανταποκριτής που ό,τι του έλεγες, του έλεγες σε μια συνέντευξη, σου έλεγες σε δύο μέρες θα την έχεις. Συγγνώμη, φίλε, δεν σου τρώμε το χρόνο. Φοβερό χιούμορ. Σκέψω ότι με έχει πάρει τηλέφωνο στο στρατόπεδο στη Σκοπιά, με έχουν συνδέσει. Για να μου κάνει πλάκα που είχα χάσει ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιο, όταν ήμουν φαντάρος. Τον έχω πει ψέματα στην γυναίκα του να πάρω το κινητό του, να το βρω από κάπου διαφορετικά. Γιατί ο τηλεφωνητής του έλεγε, αν τον έπαιρνε στο σπίτι, γιατί όταν πέραμε στα σταθερά, έλεγε το εκπληκτικό, αν είσαι Ολυμπιακός και φοριακός, κλείσε το τηλέφωνο. λοιπόν και τον έχω βρει σε κινηματογράφο μέσα. Λέω, νομίζεις θα ξεφύγεις. Αλλά χαθήκαμε μετά από χρόνια. Ωραία. Έλα φίλε. Για μπάσκετ θέλω να πω τώρα. Ό,τι θες, έλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δίπλα αντί για Χάρισον, ξέρω εγώ, που παίρνει και 780 χιλιάρικα, ναι. Μπορούμε να πάρουμε έναν Τάιλερ Ντόρσεϊ με 1 εκατομμύριο. Γιατί έχουμε το 1 εκατομμύριο του Μπουκουσεύσκη και γενικότερα έχει μια ευρωστία η ομάδα. Όχι, και γενικά δεν έχει θέμα η ομάδα. Η ομάδα, να ξέρεις, το έχω πει άπειρες φορές, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να τύχει και στη δημοσιογραφική μας καριέρα και ο Κώστας το ξέρει, που μπορεί και με άθλημα το οποίο δεν ασχολείσαι να έχεις βρει πηγή, να έχεις ένα γνωστό, ναι. να μαθαίνεις πράγματα. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Ήθελε να κάνει και μεταγραφές και τώρα.
Ναι, συμφωνώ. Κοίτα, και εγώ το θέλω τον Τόρση πάρα πολύ. Και όχι ο Λόιτ που λένε, γιατί ο Λόιτ θέλει 15 μπάλες. Θέλει να κρατήσει, κρατάει την μπάλα περισσότερο. Αλλά ο Χάρισον φέτος, ρε φίλε, ήταν από τη μεγάλη απογοήτευση. Τρία παιχνίδια έπαιξε, Ρακλή, τρία. Ένα με τον Μπάζερ Μπίτερ, ένα μέσα στην Μπαρτσελόνα και ένα με τον Ερυθρό. Τρία, μετρημένο τώρα, έτσι. Τρία, δεν γίνεται, ρε φίλε. Και μου πως Ζέρβας, συγγνώμη που σε διακόπτω, φίλε. Το εκπληκτικό αν τρελαίνεσαι. Τώρα στο φιλικό της Δευτέρας, που γίνεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, βαράνε τρίποντα στο ημίχρονο. Ο τύπος είχε 17 στα 20. Ναι. Είχε 17 στα 20. Και άντε πες ασούν δεν παίρνουν, αλλά η απάθεια που δείχνει, που τον περνάνε στα σταματημένα, δηλαδή και είσαι τρελαίνε ρε παιδί. Δεν ξέρω ρε φίλε, και εγώ το έχω τρελαθεί, τον πίστευα. Και την αξί, άντε δεν θα σε κρατήσει ο Ολυμπιακός, δεν παίζει γιατί πάρει τους να κάνεις επόμενο συμβόλαιο. Μα φυσικά και έχουν επιτρέψει. Και αυτό δηλαδή. Και στην επόμενη ομάδα που να πάει τι θα πει, θέλω 800 χιλιάρικα. Και χώρια από αυτό, άμα έρχεται Ντόρση, σημαίνει που είναι Έλληνα, σημαίνει που δεν θα χαθεί και πολύ η ομάδα, γιατί χρόνο εγώ πιστεύω θα παίζουμε αλφάνα, δεν θα βάζουμε ξένους μέσα έξω. Και πόσο μάλλον χάτσει και ο Κουφός που είναι δύσκολο, γιατί θέλει 700 και 800. Εντάξει, και εμένα, και εγώ τα θεωρώ υπερβολικά τα λεφτά. Ναι, για δεύτερο με πρώτο. Αν και έχει δείξει κάποια στοιχεία. Αν, ας πούμε, πολύ καλό. Αν μειώσει τις απαιτήσεις του. Ναι. Και πίσω από τον Σλούκα και να τελειώσω, ένα χάκι δηλαδή μπορεί να έρθει. 33 είναι και όλα στα 34 δεν θέλει να πέσει και 27. Εγώ πιστεύω, Ρακλή, νομίζω, εντάξει, στο κεφάλι μου τώρα, έτσι, ναι. Είναι απλά πράγματα. Θα στηθούν και οι παίκτες είναι έτσι. Απλά αυτό πιστεύω εγώ τώρα. Τώρα θα δούμε. Εγώ πιστεύω, εντάξει, θα πάμε το χρόνο καλύτερα και θα έχουμε και την Α1, γιατί δεν έχουμε σίγουρα την Α1. Και όσοι λένε, ξέρω εγώ και κλείνω. Θα ανεβούει ο Ολυμπιακός άμα δεν παίξει αγωνιστικά σαν χουντικά και τα λοιπά. Ας μην το πάρει και ο Παναθηναϊκός πέρσι το τέτοιο, το αποτέλεσμα, και αν έπεφτε και ο Πάκου τότε. Ή ο Άρης και ο Πάκου τότε. Και δεν έπαιζαν. Άρα έτσι όπως δεν το πήραν αυτοί πέρσι, το πάρουμε και εμείς φέτος να ανέβουμε την Γουάλτ Κάρτ. Μα παίζεται το πρωτάθλημα στην Α2, νομίζω θα ξεκινήσει. Ναι, θα γίνει τώρα σε 2 εβδομάδες, θα γίνει, ναι. Τέλος πάντων, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε γραμμή. Δεν γίνεται, παιδιά, απίστευτο. Εντάξει, πάρε και αύριο που θα μιλήσει και το παιχνίδι να μιλήσουμε πιο άνετα. Να έχεις και περισσότερο χρόνο. Χάρηκα. Γιατί και εσύ πήγες στο τετράλεπτο, σου φάγα και ένα λεπτό. Να βγάλουμε ένα φίλο για να. Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, για λέγε για Σάβα που σε έκοψα, αρκετά σε συγγνώμη. Α, όχι, εντάξει. Τρομερό χιούμορ. Μια φορά θυμάμαι ήταν Χριστούγεννα παραμονές και ξεκινάει, ξέρεις. Μερικές φορές αν θυμάσαι τα έλεγε. Για δύο μέρες. Όχι, και σαν να σου υπαγόρευε, ρε παιδί μου, για να τα γράφεις όπως τα λέει. Ναι, ναι. Και λέει για το συγχωρεμένο του Τζιτζόπουλο. Και λέει Γαλοπούλες, κόμμα σε φωτογραφία. Μοίρασε ο Τζιτζόπουλο σε όλους τους παίχτες της ομάδας. Όχι, είχε τρομερό χιούμορ. Τρομερό χιούμορ. Ναι, ρε. Αλλά οι ανταποκριτές που ήταν παλιά, πώς τους ψάχναμε. Πώς αλλάξα τα χρόνια. Ναι, ρε. Για να καταλάβετε. Τον είχα δει και από κοντά στη Δράμα. Δεν τον έχω δει ποτέ μου. Ναι. Ποτέ μου. Τον είχα δει από κοντά όταν ανέβηκε η προοδευτική. Είχαμε πάει και τον είδαμε εκεί. Πολύ είχα χαρεί. Ήταν από τους αγαπημένους. Ο οποίος Σάβας. Για να καταλάβετε. Που σκέψουμε εμένα τώρα τις κόντρες εκεί στο τηλέφωνο για τον Ολυμπιακό. Εγώ να σου πω, δεν ήξερα καν τι ομάδα είναι. Δεν ήξερες. Όχι. Δεν μου είχε εκδηλωθεί καθόλου σε... Όποτε παίρναμε το πρωτάθλημα ή ότι ξέφευγε ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία, τον έπαιρνα το Σάββα, του λέγανε, σχόρε Σάββα, εκεί στο Προποτζίδικο έχεις Premier League, Καμπιονάτο, στην Αλφα Εθνική τι βάζεις στην πρώτη θέση που γράφανε, ξέρετε, που ήταν οι βαθμολογίες τότε. Ναι. Η βαθμολογία στην Ελλάδα ξεκινάει από τη δεύτερη θέση, μου λέγει. Για να καταλάβεις, δεν έβαζε καν, γι' αυτό το γουστάρα. Και σκοτωνόμασα, ξέρεις, γινόταν μεγάλος χαβαλές. Και μου έχει στείλει και ένας εδώ. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Έχει τιμωρηθεί Παναχαϊκή με 2 αγώνες και κλεισμένο το θυρών. Όχι, δεν το ξέρω. Αλλά, δηλαδή... Δηλαδή... Τι να πω, ρε παιδί. Ρίξε 3. Δεν βάζεις και 5. Τώρα που είμαστε και εύκολοι. Εμείς την εκτίσαμε πάντως την ποινή με τον Άρη. Μα είναι δυνατόν. Σφαγή Παναχαϊκή. Λοιπόν, να είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάλι να πούμε. Βεβαίως χρόνια πολλά. Θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά, καλό βράδυ.